Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like, κάντε like. Φιλιά. Καλώς απόγευμα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Κακομοίρας πρόκειται να γίνει, όπως γίνεται καθημερινά για 2 ολόκληρες ώρες, με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα στο production, Έλλη Πατσίδου και Ελιάνα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Ραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Έχουν μεγάλη πείρα, θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή αυτοκινήτου 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Έχω 2 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ την Κυριακή. Δεν ξέρω αν θα έχει μεγάλη κίνηση. 2 φίλοι του ΠΑΟΚ μπορούν να δουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ την πρώτη αγωνιστική για τα play-off. Γράφεται α1 κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό και το στέλνει στο 54344. Τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Να αποθεώσει τον κυπελούχο Ελλάδος. Τώρα αποθεώσει. Πήγε στο Λευκοπύργο, βγήκε στο ραδιόφωνο. Είναι ομάδα που σου δίνει χαρά. Την λες ευχαριστώ με τον τρόπο σου. Βεβαίως. Γνώμη μου είναι. Αλλά είτε χάσει είτε κερδίσει. Δεν κερδίζει το καλό ειστήριο. Θα το συζητήσουμε μετά. Κάτσε ρε κόκκινε. Μετά. Τι μετά. Ένα-ένα. Μην βγαίνεις. Λοιπόν, α1 κενό, πάω ονοματεπώνυμο στο 54344. Χορηγός της εκπομπής η εταιρεία Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα. Όλα τα μοντέλα έτοιμα για να τα δοκιμάσετε οδηγικά, να κάνετε το περιβόητο test drive αυτοκινήτου και με πάρα πολλά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση με την εγγύηση της Εσκιάδης Μπαλοδήμος για εσάς οι οποίοι δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να πάρετε ένα καινούριο, προκειμένου να το κάνετε αυτό το μεταχειρισμένο το οποίο ανταποκρίνεται στο δικό σας το βαλάντιο δικό σας. 9.55 κενό τα μηνύματα στο 54340. Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδο στο κινητό. Deliveras.gr. Μπαίνεις εκεί γιατί υπάρχουν πάνω από 2.500 προσφορές για να επιλέξεις αυτό το οποίο θέλεις να γευματίσεις το μεσημέρι. Είναι μάλιστα τόσες πολλές προσφορές και είναι τόσο οργανωμένο το deliveras.gr και το νέο application για το δικό σου το smartphone, όπου μπορεί να κάνεις ταυτόχρονα παραγγελία από 2 διαφορετικά μαγαζιά, η παραγγελία να μπει σε ένα καλάθι, σε ένα λογαριασμό και να έρθει στο σπίτι σου. Λοιπόν, Avanti Maestro. Τι κρυάδες. Σήμερα πως γίνεται. Λοιπόν, ο Αντώνης Ρέμος και η εκλεκτή της καρδιάς του Ιβόνη Μπόσνιακ αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα. Θα παντρευτούν. Εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Εκτιμούμε τον καλλιτέχνη Αντώνιο Ρέμο και του ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτο και καλούς απογόνους. Παντρεύεται το παιδί, ρε Κωστάκη μου, να μην τον ευχηθούμε να ζήσει, να ευτυχήσει. Χαίστηκα ρε κόκκινε, άμα παντρεύεται ο Ρέμος την Ειρήνη Μπόσνιακ, πώς τη λένε. Ιβόνη. Ναι, είχα μια φαγούρα στα. Να μη σου πω πού. Στα Μέζια. Πάνε ρε κόκκινε στα θέματα. Στα Μέζια. Καραγκιόζη με. Θέματα. Κρύε. Εκρύε. Πάλι με κρύο. Πιο μπούζια από σένα δεν υπάρχει. Παπα, τι κρύος άντρας είσαι. Πιο μπούζια από σένα. Εύχεται το ρέμο, γλυψί μας σαν χλαμάρες. Γιατί το γλύφορε, παιδί. Τι έγινε που παντρεύεται το ρέμο. Παντρεύεται, δεν κατάλαβα. Και τι να κάνω εγώ τώρα, να φάω. Και τι να τον καταραστώ. Χαίστηκα που παντρεύεται το ρέμο. Σκουπίσου. Τι με νοιάζει με να παντρεύεται το ρέμο. Είναι τίποτα φίλος μου, έχει κάνει με την εκπομπή κάτι. Είναι παράγοντας, κάνει κάτι. Τι με νοιάζει εμένα. Είναι καλλιτέχνες. Τι είναι καλλιτέχνες, ρε. Εδώ γράφουν οι οπαδοί του Ηρακλή, τον έχουν διαλύσει στη. Έχει γίνει γκράφιτι ο Ρέμος. Εσύ τον έφυγε χρόνια πολλά. Καλά σε λένε οι Ηρακλήδες ότι είσαι μούφα Ηρακλήδεας. Μούφα Ηρακλήδεας. Oh. Επειδή ευχήθηκα στον καλλιτέχνη. Άμα θες να τον ευχηθείς, ρε κόκκινε, πάρ' το τηλέφωνο. Επίσης είμαι ο Γρηγόρης ο Κόκκινος, χρόνια πολλά. Το κάνω δημοσίως. Θα σε πει ποιος κόκκινος θα πει. Δεν ξέρω καν κόκκινο. Μα ο κόκκινος θα λες ο Γρηγόρης. Μα δεν ξέρω θα σε λέει. Χρόνια πολλά. Δεν με ξέρεις ο Γρηγόρης. Άσε ρε, σαχλαμάρα, άκερε άνθρωπε. Άκερε. Γι' αυτό σ' αγαπάω, ρε Ζέλο, κατευθείαν και μου λέει, διάλεξε γεννηφική να του κάνεις δώρο, λέει, από μένα. Ορίστε, γεννηφικές ανθοδέσμες. Γεννηφικές ανθοδέσμες, σαλιάριδες και εσύ και ο Ζέλος, πώς το λένε αυτόν. Καλύτερος λουδάς που υπάρχει στην Ελλάδα. Λουδάς, δεν είναι, λουδάς σαλιάρης είναι. Γιατί είναι σαλιάρης. Σαλιάρης, θα του κάνεις ανθοδέσμες, άντε, πας στα θέματα. Πας στα θέματα, ε. Πάρε εκεί το χορηγό, πες ποιος είναι ο χορηγός. Τι έγινε ρε χτες. Τελείωνε. Τι είναι, ρε φίλε Αλέξανδρε, όχι εδώ. Αλφα μη ένα κενό, πάω ονοματεπώνυμο στο 54-344. Πάει μισή ώρα. Λοιπόν, ναι. Ένα είναι το θέμα, δεν υπάρχει άλλο θέμα. Ποιο είναι? Λοιπόν, δύο πράγματα για τον Ηρακλή τα οποία είναι σοβαρά. Ακούσατε και πριν από τον Κυριάκο τον Θωμαίδη, ο οποίος κάνει τρομερό ρεπορτάζ. Και πρέπει να μάθετε για την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι... Από εβδομάδα θα μάθουμε τι συμβαίνει με την αδειοδότηση του Ηρακλή. Κατά πάσα πιθανότητα από ό,τι μαθαίνω. Δευτέρα βράδυ θα γίνει αυτό. Ναι, και. Θα ξέρουμε. Και ο Ηρακλής θα μετρήσει τις φιλίες του για άλλη μια φορά. Περιμένετε άλλο ένα 15-1. Εντάξει, όσοι αγαπάμε τον Ηρακλή, ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε μόνοι μας, παλεύουμε μόνοι μας. Να κλάψουμε. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για νέο 15-1. Και τι θα πάθει. Για νέο 15-1. Τι θα πάθει, λέω, τι θα γίνει. Ετοιμαστείτε για νέο 15-1 από εβδομάδα. Oh. Για την υπόθεση του Πορτουλίδη. Αυτό που έλεγε δηλαδή προχτές ο Κοντός, ο δικηγόρος, που έλεγε ότι ο Ηρακλής έχει δίκιο, τι θα ψηφίζετε. Ένα από τη μία έτσι, από την άλλη. Τι έγινε, Ραλέξη, τι θα ψηφίσεις. Ό,τι το συμφέρει. Τι θα ψηφίσεις, Ραλέξη. Να πέσει ο Ηρακλής θα ψηφίσεις. Ας πέσει και τι θα πάθει. Μπράβο. Γιατί, τις φιλίες μετράμε. Ποιες φιλίες? Τις φιλίες μετράμε την ώρα της κρίσεως. Την ώρα της κρίσεως. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Δεν πειράζει καθόλου. Κλαίμε. Η γριά δεν πεθαίνει. Ρε. Η γριά δεν πεθαίνει. Καλά, καλά. Που να βαράτε το κεφάλι σας κάτω. Άντε. Κάντε ό,τι μπορείτε να την εξαφανίσετε. Ναι. Αλλά πάλι εδώ θα είναι. Πάει η εκπομπή. Εντάξει. Πάει. Λοιπόν, να μην δώσω την είδηση γιατί είναι πράγματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Τι είδηση να δώσεις? Από εβδομάδα θα έχετε τα σπουδαία. Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Θα με είδησε εδώ στην είδηση. Εσύ τι. Κάποιος άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο. Εντάξει, πες σύμφωνα με αυτά που είπα, θα με είδεις. Με τι ξεκίνησα, Χατζηγεωργίου, με τι ξεκίνησα πριν. Ναι. Γιατί είναι ζώων με ρούχα, αλλά θέλει να τα ακούει. Με αυτό ξεκίνησα. Οπότε εμείς εδώ έχουμε. Θα περιμένουμε. Εγώ το προεκτείνω και λέω ότι ο Ηρακλής θα μετρήσει και τις φιλίες. Ποιες φιλίες να έχει τώρα με το Παθαρασάκι. Τη μία μέρα τους βρίζει και την άλλη λέει: συγγνώμη, ήμουν σε υπερένταση. Ναι. Τι να συζητάμε. Δεν υπάρχει ελπίς. Δεν υπάρχει ελπίς. Άντε να ξεπλοκίσει ο τόπος. Για τον Άρη, τι είχες να πεις? Κάτι, μια είδηση μου έδωσες έξω. Τι είδηση? Έδωσε ειδησούλα. Δεν θυμάμαι, δεν μιλάω για ομάδες. Έδωσες είδηση. Πλην των μεγάλων ομάδων δεν έχω να πω. Με έδωσες είδηση. Τι είδηση? Ότι. Με τι ασχολείσαι με το θα κάνει ο Άρης το Σάββατο. Και άμα δεν ανέβει, τι έγινε? Και κάτι άλλο προσθέσεις. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι. Λες άλλο είναι το πρόβλημα του Άρη. Πες, ποιο είναι. Οικονομικό μου λες. Πες το, ναι, πες το εσύ. Τι. Αφού εσύ το είπες. Και μετά λες το είπα για δικό μου. Πες το για δικό σου. Λέω ότι ο Άρης θα έχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα του χρόνου. Γιατί τα έσοδα της Λίγκας είναι αστεία. Ναι. Και δεν τη βλέπεις καλά τη δουλειά. Ναι. Δηλαδή για σένα έρχεται σε μικρότερη μοίρα το αποτέλεσμα του αγώνα και σε μεγαλύτερη η επόμενη μέρα. Πάντα κοιτάω την επόμενη μέρα. Ναι, Γόρι, άκουσε να δεις. Έχω την τάση να βλέπω πάντα την επόμενη μέρα. Αυτά τα. Και το έχω κάνει. Έχω πάρει απόφαση τη συμπτωματικά σε ένα reunion. Πώς τα λέω αυτά? Reunion. Με κάτι συμπαθητές. Ναι. Πήγαμε λοιπόν με τους συμπαθητές, καθίσαμε σε μια καφετέρια. Πριν από πόσο καιρό έχεις? Τώρα κάνα 2 μήνες, ξέρω εγώ. Ναι. Και αρχίσανε. Τη γνωστή καφετέρια. Εντάξει, αρχίσανε. Παρεθοντολογία. Ναι. Θυμάσαι τότε την Έφη την τάδε που είχαμε πάει εκδρομή. Θυμάσαι την καθηγήτρια την τάδε. Τι ωραία που περάσαμε σε εκείνη την εκδρομή. Αυτό κτλ. Μετά αρχίζει, λέει, ξέρει, κάνα καλό ουρολόγο. Αρχίζουν μετά. Έρχεται η σερβιτόρα να παραγγείλει, ζαχαρίνη έχετε. Αρχίζουν. Έχουν αυτό το σύνδρομο του παλέμαχου. Τι σημαίνει σύνδρομο του παλέμαχου? Είναι μεγάλη, ταλαιπώρια να βρεθείς σε παρέα παλεμάχων ποδοσφαιριστών. Η μεγαλύτερη αηδία που μπορείς να δεις στη ζωή σου. Πλά. Μαζεύονται εκεί κάτι γέροι 70 χρονών. Και λένε περασμένα μεγαλεία διοικούντας να ανακλείσεις. Η άλλη μέρα ποια είναι? Για να ζήσεις, όχι για να ζήσεις ρε παιδί μου, και άρρωστος να είσαι, θα πρέπει να δεις την επόμενη μέρα. Οπότε αυτά τα reunion μου δώσανε ένα στίγμα. Να σταματήσω να ασχολούμαι στο καφενείο με τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη και με το παρελθόν. Ναι, θα πρέπει να κοιτάω την άλλη μέρα τι έχω να κάνω. Πώς θα οργανώσω την ιστορία μου. Κατά το ήμισο, ωστόσο. Γιατί παίρνουν που είμαι λάθος, το άλλο ήμισο. Το 50% είναι αυτό που λες. Ναι. Το άλλο 50% τι είναι? Τώρα θα έρθει ο Ψηφίδης από την Αμερική. Το 1964. Ο Κουρούμπαγλάς, πριν 50 χρόνια. Μπορώ να μιλήσω? Ναι, μπορείς. Λοιπόν, ναι. Κάποια στιγμή, αν αξιοθούμε, μπορούμε να φτάσουμε και εμείς τα χρόνια του. Αν αξιοθούμε, μπορούμε να φτάσουμε και εμείς τα χρόνια του. Ναι, θα φτάσουμε 70 δηλαδή. Πάνω από 70. 72. Ωραία, φτάσαμε 72. Φτάσαμε 72 χρονών, υποτίθεται. Και ας πούμε ότι είμαστε όρθιοι. Ναι, λέγε, τι είναι. Ονειρέψουμε, ναι. Δεν ονειρεύομαι. Φαντάζομαι, όχι. Είμαι ρεαλιστής. Δεν το ηρωνεύομαι. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι μοτό της ζωής, τα οποία είναι σημαντικά. Μοτό. Ναι. Δηλαδή, λένε, ζήσε κάθε μέρα σαν τελευταία. Καλά, αυτό είναι λάθος. Σημαίνει... Γιατί άμα ζούσα κάθε μέρα σαν τελευταία, θα έτρωγα 2-3. Γιατί βγάζεις αποθυμένα. Φυσικά, ναι. Λοιπόν, άλλος είχε άλλα αποθυμένα. Ναι. Λοιπόν, αυτό, ποια είναι η σοφία αυτής της φράσης? Ότι πρέπει να τη ζεις τόσο καλά και να παίρνεις τόσο προσεκτικές αποφάσεις, ναι, και να τη ζεις και τόσο έντονα, ναι, που μην πετάς ούτε μια στιγμή. Και τώρα στις φιλοσοφίες πάμε στο θέμα, ναι. Λοιπόν, ναι. Το παρελθόν σου, ναι, δεν πρέπει να το ξεχνάς. Ναι. Δηλαδή, εσύ μία από τις πιο ωραίες ιστορίες και τα πιο ωραία καλαμπούρια που με έχεις κάνει είναι όταν μου είχες κλέψει το αυτοκίνητο. Ναι. Το οποίο είναι πραγματικό γεγονός, δεν είναι από τις ιστορίες που φτιάχνεις. Ναι. Εντάξει. Σε κυνηγού, βέβαια, το αναψυκτικό το έκανε εσύ σουβλάκι, αλλά δεν πειράζει. Λέγει ό,τι θέλει. Εντάξει, ναι. Η ιστορία ήταν αυτή. Μου έκλεψε το αυτοκίνητο και σε κυνηγούσα εγώ γύρω-γύρω. Δεν ήξερε ότι ήμουν εγώ. Όχι. Τι ψέματα θα πω. Αφού είχα καμπαρτίνα και καπέλο. Δεν ήξερα. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό δεν μπορεί κάποια στιγμή σε μια παρέα ή είτε ραδιοφωνική είτε καφενείου να μην τη συζητάμε σαν κάτι που έχει γίνει και έχει γράψει ιστορία. Να μην γίνει βίωμα αυτό το πράγμα, ρε κόκκινε. Εντάξει. Φίλε, ναι. Όταν βρεθείς με κάποιους ανθρώπους από τα παλιά. Ρε παιδάκι μου, τι θα πεις για όταν είσαι με έναν αριανό σε μια παρέα. Άκου να δεις. Ναι. Να τελειώσει. Τι έχει να σου πει αυτός ο αριανός? Ο αριανός. Ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Φίστας. Το ακρόαμα. Αλλού το πήγες. Ναι. Τι έχει να σε πει? Δημήτρης Φίστας λέει. Έχει, γιατί έχεις και το Φίστα του ρολόγου. Νίκος. Βλέπεις, οπότε διευκρινίζω για να μπερδευτεί. Πιο πολύτιμος ο Νίκος. Άλλος το ακρόαμα έχει. Ναι. Κρίνα. Ναι. Λέγε. Άστο να ρε, μην ασχολείσαι. Δεν το μιλάς. Δεν το μιλάω, όχι. Δεν σου μιλάει. Λέγε. Θέλεις. Συγγνώμη. Βγάζει ο Ανδρώνης. Να ρωτήσω κάτι. Βγάζει περιοδικό. Α, συγγνώμη. Έβγαλες αυτόν με κουστούμι και εμένα μ' άφησες να παίξω. Τι θα σε κάνει. Καλά, έβγαλες αυτά τα μούτρα με κουστούμι. Ρε συ Παύλο. Αυτόν με. Δηλαδή, διέρη και βασίλευε. Αυτό με κουστούμι και εμείς. Παπιόν. Και γάντια του box. Με έβγαλε ο άλλος τάκα να πούμε. Έγινε, το βγάλατε φωτογράφηση. Καταλάβατε. Ναι. Εμένα με κοιτάει αυστηρά ο ιδιοκτήτης, το συνεταιράκι, χαμογελάκια. Πώς λέγεται το περιοδικό και πώς θα βγει? I tent it Θεσσαλονίκη. Πότε βγαίνει? Μέχρι τέλος του μήνα. Και πού θα το βρίσκουμε? Περίπτερα και τέτοια. Και θα είμαι πρωτοσέλιδο, θα με βάλει. Όχι, είναι κανένα πολιτικό θα βάλει πρωτοσέλιδο. Το Παπαζαφυριού θα βάλει. Έλα. Δεν ακούει ο κόσμο. Ναι. Λέει Βαζίδου το έχει το κουστούμι. Να, θα το δείξω. Πάμε τη δείξω. Και το παπιόν θες να σε δείξω? Όχι. Σε παρακαλώ. Πες στον αέρα, το πεις αυτό. Όχι. Πες στον κόσμο τι έγινε. Θέλω να δω το κουστούμι του Ραπτόπουλου που φοράει και παπιόν. Γιατί το ζήτησε ποιος? Το ζήτησε μια κυρία η οποία είναι 75, καλονή. Καλονίκη, ναι. Η οποία μόλις έβαλε τη φοράει κουστούμι. Θέλω να δει το τεκνό. Θέλω να γνωρίσω, λέει, Ραπτόπουλο. Τελείωσε. Δεν υπάρχει ελπίδα. 75 χρονών 75 και ένα 75 ύψος. Κορίτσαρος. Τώρα καταλάβατε τι γίνεται εδώ πέρα. Βγήκαν τα συνεταιράκια να μιλήσουν. Και με κάνει ο άλλος παρατήρηση, είπες και ρε και εσύ. Να βγω έξω τώρα και να γίνει. Ρε πάω καφέ, καλά σας λέει ο άλλος ρε. Καλά σας λέει ο άλλος ρε. Ντροπή και έσχος. Ρε γιατί φώναζε από το σκουπίδι? Γιατί φώναζε? Πολύ εκνευρισμένος. Τι, τους βίστηκε κανένα αρχαίο από αυτά που με γράφει? Λοιπόν, έχουμε χορηγό πριν πάμε σε διάλειμμα. Δεν ξεχνάμε, Α1 κενό. Ευχαριστώ και εγώ σ' αγαπάω. Μου δείχνει τα μέζια του και περιμένει τώρα να το πω στον αέρα. Το λέω. Λοιπόν, υπενθυμίζω, Α1 κενό, πάω ονοματεπώνυμο στο 54344. Φόροι. Α1 ρε εσύ φόροι, είναι δυνατόν εδώ και να θέλω να σε βάλω στην κλήρωση, δεν μπορώ. Ο υπολογιστής μόνος του σε βάζει εκεί που το στέλνεις. Λάθος μήνυμα έστειλες. Την τρέλα μου μέσα. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε ότι για καινοτόμα λιπάσματα, άριστη ποιότητα και υψηλή παραγωγή σε όλες τις καλλιέργειες, Agri-Pro. Επίδειξε από την αρχή με σύστημα για υψηλή παραγωγή, αμήνοτον και Steamcrop L για μέγεθος και ποιότητα στα φρούτα, Calcibor και Smart Ασβεστίου για σφιχτή επιδεσμίδα και αντοχή στο ράφι, Agri-Pro, στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι, ο καλύτερος φίλος του αγρότη. Ζήτα τα από το γεωπόνο σου ή ενημερώσου στο agripro.eu, γιατί με Agri-Pro λιπάσματα μπαίνεις δυνατά στο παιχνίδι. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτη στα σπορ. Πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με καπασύρμα, έτσι. Δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε δυνατά για 3 ημέρες ακόμη. Τριήμερο έξτρα προσφορών στο One Salonica έως και το Σάββατο. Λένε ότι η απόσταση μεταξύ 2 ανθρώπων μικραίνει με ένα μεγάλο χαμόγελο. Με 100 ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μίνι, σε τιμή έκπληξη και με όφελος έως 4.500 ευρώ, οι αποστάσεις εξαφανίζονται και εσύ έχεις 100 λόγους να χαμογελάς. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο επίσημων εμπόρων μίνι και επωφελήσου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Όλη Μίνι με προνομιακό επιτόκιο 5,9%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ο κορυφαίος δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού συναντά τη μεγάλη κυρία του λαϊκού πενταγράμμου και έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της νέας γενιάς. Λαϊκά σταυροδρόμια με τον Χρήστο Νικολόπουλο, την Πίτσα Παπαδοπούλου και τον Στέλιο Διονυσίου. 3 σπουδαίοι καλλιτέχνες ανεβαίνουν στη σκηνή του Θεάτρου Βεργίνα και μας χαρίζουν ένα αυθεντικό και κεφάτο λαϊκό πρόγραμμα κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 12 Μαΐου. Τιμή θέσης από 12 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα 7 Spots, Media Markt και στο viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Πληροφορίες και κρατήσεις τραπεζιών 2310 491 291. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και ΘΕΑ Α. Τι έγινε πάλι ρε βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο ρε Κώστα. Αμάξι έχεις την κουβά? Όχι ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο τα μούτρα σου ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ, γκαραζόπορτας, πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852 727. Διατίθεται και χώρος σταθμεύσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές ή νησί? Διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, νοναμπέλα, βραζιλιάνο, στρασιατέλα, σι σινιόρ, μερσι μποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο, παγωτά και καλομαθημένο. Μια απίστευτη περιπέτεια ξεκινάει στο Mediterranean Cosmos. Σερίφιδες και Ινδιάνοι, cowboys και cowgirls πρωταγωνιστούν σε ένα μοναδικό σκηνικό άγριας δύσης. Γίνετε κι εσείς πρωταγωνιστές από τις 12 έως τις 27 Μαΐου, δημιουργώντας ονειροπαγίδες, Ινδιάνικα τοτέν και κοσμήματα, ανάμεσα σε κάκτους, Ινδιάνικες σκηνές και άμαξες. Είστε έτοιμοι για το πιο ξεχωριστό ταξίδι στην Άγρια Δύση. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα. GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, με ημάρεις. Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634 513. Και στο www.meimaris.com. Με ημάρεις. Θεσσαλονίκη, 13 με 14 Μαΐου, Βασιλικό Θέατρο. Παίζει Πολυτεκ. Δήλωσε συμμετοχή thessaloniki.gr. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μπας και βρεις το θάρρος να την πέσεις τη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Καλημέρα! Μπούστερ για τσάπες έχετε? Πώς? Μπούστερ, ανθρωπέ μου, πώς το λένε? Εκκινητές για σκαπτικά οχήματα έχετε? Διώξτε τον, μη βγω έξω! Καλύτερα να πάτε στη Στάνταρ. Για μπούστερ και jump starter αμερικάνικης τεχνολογίας Νόκο, μόνο στη Στάνταρ. Για εξκαφείς, φορτηγά, τρακτέρ, νταλίκες, αλλιευτικά σκάφη και όλα τα επαγγελματικά οχήματα βαριάς χρήσης. Και για να μην χρειαστεί να αφήσετε τη δουλειά σας ποτέ στη μέση. Θες μπούστερ, πας Στάνταρ. Άκου μπούστερ! Πρωί βράδυ χτυπιέμαι στο γυμναστήριο. Αλλά δεν πήρα όγκο. Το κορμί θέλει ενίσχυση, φίλε μου. Όπως και η καρπή των δέντρων. Εγώ γεωργός είμαι, αλλά ξέρω από όγκο. Για πραγματικό όγκο στα φρούτα μου χρησιμοποιώ αποκλειστικά αμίνοτον και στην Κροπέλ της Αγκριπρό. Στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. Για αύξηση μεγέθους με σύστημα αμίνοτον και στην Κροπέλ από την Αγκριπρό. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας ή στο agripro.eu. Αγκριπρό. Γιατί η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα? Σαντουιτσάκι, μεγαλοπούλα, πασιάς. Να σε φτιάξω ένα, να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά, μεγαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα κενή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα κενή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα κενή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, τώρα να πω το τραγούδι, επειδή έχουμε κι άλλα να κάνουμε, δεν θα τσιρίζει αυτός, οπότε άστο. Μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέριος Πετκανίτσας, Δαλβόν 101 και Μάρκου Μπότσα, Ριγωνία. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές τύπου Immobilizer, πάτε εκεί προκειμένου να σας δώσει την καλύτερη λύση, την καλύτερη τιμή της αγοράς και με την εγγύηση του ονόματος Πετκανίτσας. Και τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, οτιδήποτε που χρειάζεται να επέμβει ο κλειδαράς, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Α μη ένα κενό, πάω ονοματεπώνυμο στο 54 344. Και αν έχετε πρόβλημα σε οτιδήποτε αφορά τα γόνατα, τα χέρια και τα άκρα γενικά, χρειάζεται ορθοπαιδικό, πάτε στο Μίλτο Θεοδόρου. Έτσι δεν είναι, Μίλτο? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα λέω για να παντρέψω το χορηγό με το φίλο γιατρό, ο οποίος μας δίνει τα φώτα του, κάτι πρέπει να πούμε. Εμένα ο ρόλος μου είναι ότι χρειάζεται να προσφέρω τις πληροφορίες μου, ναι. Λοιπόν, γιατρέ μου, έχω ένα πρόβλημα τώρα. Πολλοί θα νομίζουν ότι κάνω καλαμπούρι, αλλά μιλάω σοβαρά. Αυτός ο παππούλης δίπλα μου με γκρινιάζει εδώ και πάρα πολύ καιρό για τα γόνατά του. Ναι. Να τα γόνατα έτσι, να τα γόνατα αλλιώς. Πονάνε, τρίζουνε, κάνουνε. Υπάρχει περίπτωση να έχει τέτοιο πρόβλημα? Κοιτάξτε, τα γόνατα είναι από τις αρθρώσεις του σώματός μας που καταπονούνται πάρα πολύ. Σχεδόν με οτιδήποτε τύπου δραστηριότητες καταπονούνται. Είτε ανεβοκατεβαίνουμε σκάλες, είτε γονατίζουμε. Όλα αυτά είναι καταπώνηση. Και βέβαια ειδικά στον αθλητικό χώρο είναι ίσως οι πιο συχνές κακώσεις. Θα έλεγα ειδικά στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και σε τέτοιο τύπο αθλήματα με τις τροφικές κινήσεις των γονάτων, οι ρήξεις μηνίσκων, οι χιαστοί, οι χόντρες βλάβες είναι νομοτελειακό, είναι πάρα πολύ συχνές. Έτσι, είναι επομένως αρθρώσεις οι οποίες καταπονούνται ιδιαίτερα, με αποτέλεσμα να προκύπτουν για διαφόρου τύπου προβλήματα. Ο αθλητής παίρνει οδηγίες από τον γυμναστή και από τους ανθρώπους οι οποίοι στελεχώνουν μια ομάδα. Ο φυσιολογικός άνθρωπος, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Σαν και εμένα δηλαδή. Λοιπόν, ή εκτός εισαγωγικών. Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχει ώστε να μην καταπονούνται πολύ τα γόνατά του? Γιατί το έχω ακούσει από πολύ κόσμο τελευταία και ήταν ερώτηση την οποία ήθελα να την κάνω. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω ότι από διαφόρου τύπου δραστηριότητες δεν μπορεί τον άλλο να τον κόψει τη δουλειά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει π.χ. ένα συνεργείο αυτοκινήτων ή αυτά, αναγκαστικά γονατίζει συνέχεια. Εκεί είναι κάπου αναπόφευκτο, θα δημιουργηθούν προβλήματα στους χόντρους κτλ. Τώρα, γενικά όμως αυτό που συνιστούμε είναι αν υπάρχει ένα καλό μυϊκό σύστημα, δηλαδή έχουμε δυνατό τετρακέφαλο. Είναι άμεσα συνηθισμένα δηλαδή. Ναι. Ένα δυνατό μυϊκό σύστημα κρατάει κι αλλιώς την άρθρωση, με αποτέλεσμα να γλιτώνουμε αρκετές από τις καταπονήσεις. Έτσι, επομένως, το πιο βασικό είναι η ενδυνάμωση του μυϊκού συστήματος. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, με τον τρόπο ζωής, προσέχοντας αυτά τα πράγματα που είπαμε, πάλι λατώνουμε τις πιθανότητες. Τα σκαλοπάτια, γιατρέ. Και τα σκαλοπάτια, ειδικά το κατέβασμα σκάλας, είναι ιδιαίτερη καταπώνηση για τα γόνατα. Τώρα, βέβαια, όταν μιλάμε για μικρές ηλικίες, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά όσο περνάει η ηλικία, οι αρθρώσεις καταπονούνται, φθύρονται κιόλας, είναι η φυσική φθορά που υπάρχει. Έτσι, με αποτέλεσμα να προκύπτουν διαφορού τύπου βλάβες, ειδικά με τους χόντρους πάλι. Μάλιστα. Και συνήθως τι συνιστάμε όταν, δηλαδή ποια είναι τα πρώτα δείγματα που παρακολουθεί κάποιος και πρέπει να πάει στον ορθοπαιδικό με τα γόνατα? Ποια είναι τα πρώτα, πέρα από το μικροενοχλήσεις, τι είναι αυτό το οποίο θα μας φέρει στο γραφείο στο ιατρείο σας? Λοιπόν, αυτό εξαρτάται από τι πρόβλημα υπάρχει. Ένας ο οποίος έχει πρόβλημα με το μηνίσκο του, πονάει ο άνθρωπος με κάποιες δραστηριότητες, ειδικά με το γονάτισμα, με τις σκάλες όπως είπατε κτλ. Με αποτέλεσμα ο πόνος να είναι αυτός που δίνει το καμπανάκι για να έρθει στο γιατρό. Ναι. Ένα άλλο σύμπτωμα, έτσι πολύ χαρακτηριστικό, είναι που πρίζεται μια άρθρωση. Α, όταν πρίζεται, ναι. Ναι, πρίζεται μια άρθρωση, τότε δεν είναι οπωσδήποτε ότι υπάρχει κάποια βλάβη του μηνίσκου κτλ. Συνήθως αυτά είναι καταπώνηση των χόντρων. Ναι. Και βέβαια υπάρχουν και οι πιο σοβαρές κακώσεις, οι οποίες τις αντιλαμβανόμαστε σχεδόν άμεσα, όπως είναι οι ρήξεις χιαστού κτλ, το οποίο είναι έτσι λίγο πιο τραυματικό γεγονός και εκεί χτυπάει το καμπανάκι κατευθείαν και πηγαίνουμε στον ορθοπαιδικό μας. Επομένως θα έλεγα τα πιο βασικά συμπτώματα είναι βασικά ο πόνος, το είδημα, το πρίξιμο δηλαδή της άρθρωσης. Αυτά είναι τα πιο βασικά τα οποία κινητοποιούν τον ασθενή μας και έρχεται να το δούμε τι σημαίνει. Ωραία, αφού ασχοληθήκαμε με τα γόνατα, να πούμε δηλαδή τα γόνατα όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα είναι από αυτά τα οποία μας ειδοποιούν. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μας αφήσει... Το θέμα είναι ότι πολλοί το αγνοούν, λένε θα περάσει, θα κάνει κτλ. Και φτάνουν μετά σε μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Όχι για τον χειρουργό, αλλά για τους ίδιους. Γιατί φανταστείτε αν άλλο είναι να υπάρχει μια μικρή ρήξη στο μηνίσκο και άλλο είναι αυτή η ρήξη να επεκταθεί και να γίνει μεγάλη. Ή άλλο είναι να υπάρχει μια μικρή βλάβη των χώρων και άλλο είναι αυτό να επεκταθεί και να δημιουργηθεί μια προχωρημένη αρθρίτιδα. Επομένως, ναι. Είτε με μια νορμάλ, είτε με συντηρητική αγωγή, είτε με χειρουργική, η αποκατάσταση είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Είναι σε πολύ καλό επίπεδο, βέβαια. Σήμερα με την πρόοδο της χειρουργικής και ειδικά της ενδοσκοπικής, της αρθροσκοπικής χειρουργικής, οι αποκαταστάσεις είναι πολύ πιο εύκολες, πολύ πιο ανώδυνες και βέβαια στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων είναι πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Κύριε Θεοδόρου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μισό λεπτό. Εσείς είχατε την καλοσύνη να μας πείτε, τώρα είχαμε ένα πρόβλημα με τον εξωγήινο, μάθαμε τι πρέπει να κάνει. Απώλεια βάρους. Τσιμισκή πόσο έρχεται? Δεν σας άκουσα, πείτε μου. Τσιμισκή πόσο πρέπει να τον φέρω να τον εξετάσετε? Θα τα πούμε αυτά. Όχι, Τσιμισκή πόσο. Δεν θυμάμαι το νούμερο, γι' αυτό λέω. Είναι Τσιμισκή 117. Τσιμισκή 117 και τώρα είστε και στις Σέρρες, Κάθε Τετάρτη. Ναι, και στις Σέρρες και εκεί, ναι. Τετάρτη εκεί. Και Σέρρες πού ακριβώς? Είναι στο κέντρο της πόλης, είναι Περιστέρη Κωστοπούλου λέγεται η διεύθυνση και βρίσκουμε εκεί τις Τετάρτες πλέον. Να τα λέμε για να ξέρει ο κόσμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ό,τι χρειαστείτε, μεγάλη μου χαρά. Υγεία, να είστε καλά. Να είστε καλά. Κόκκινα αυτό που είπες δεν είναι είδηση. Εμείς που είμαστε από το χωριό του Καρυπίδη, το ξέραμε εξ αργιού, δεν έχει μαντήλι να κλάψει και κάποιοι από τους συνάδελφους προσπαθούσαν να περάσουν το αντίθετο. Φίλα μου, Κόκκινα δώσε πάλι προσκλήσεις για τον Αρθρούο. Να σου δώσω και από τον Αρθούρο, χτες που είχες, σας δώσαμε. Γελούσες? Άμα γελούσες, να γελάς με αυτούς που θα πάρει για να γουστάρουν ταινία. Καλησπέρα, κάτι άσχετο. Πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ είναι εξενερωμένοι με τον τρόπο που πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Πιστεύετε ότι έχει να κάνει με τον αντίπαλο που είχανε? Δηλαδή, αν ήταν Ολυμπιακός αντίπαλος, το γουστάραν? Φίλε μου, έχει τοποθετηθεί πολύ κόσμος. Εγώ δεν είδα πολλούς χαλασμένους. Ο φίλος μου Λαζό λέει: αν εσένα κάποιος έβριζε και έβγαζε πανό και σου έβριζε την οικογένεια, θα το ψήφιζες? Προσπάθησε να είσαι αντικειμενικός στην απάντηση, ξέρεις πόσο σε πάω. Λέω λοιπόν ότι η ψήφος του Σαββίδη δεν έχει καμία σχέση με τη δική σου άποψη για ότι πρέπει να ψηφίσει. Και εγώ σου είπα ότι ήταν κακό που το πανό την ημέρα που έγινε. Δεν ασχολείσαι με τη μάνα του άλλου. Ναι, αλλά ο άλλος είναι εκδικητικός. Άλλο αυτό. Και θέλει να σου πιει το αίμα. Άλλο αυτό. Λέω ότι αποδέχομαι την ερώτηση του φίλου, αλλά λέω αφορά τον ίδιο το Σαββίδη, δεν αφορά το φίλο. Εντάξει, δηλαδή το θα κάνει ο ίδιος. Εγώ θα τον παρεξηγήσω, ό,τι και να ψηφίσει καλά θα κάνει. Και δεν ήταν μομφή για τους. Δηλαδή, εγώ τα είχαμε το Ζαγοράκι τότε. Γιατί? Γιατί ο Ζαγοράκι δεν είχε κανένα λόγο να ψηφίσει το 15-1. Γιατί να μην ψηφίσει? Γιατί δεν είχε κανένα λόγο. Αυτός έχει λόγο. Λάθος κάνεις, αντίθετα τα λες. Δηλαδή. Ο Ζαγοράκης είχε λόγο να μην θέλει τον Ηρακλή. Αφού ο ΠΑΟΚ δεν ήταν και πολύ πιο πάνω από τον Ηρακλή όταν ο Ζαγοράκης είχε τον ΠΑΟΚ. Τι μάλιστα. Επειδή λέει για πολύ πιο πάνω και πολύ πιο κάτω. Δηλαδή τώρα που ο Ηρακλής. Εγώ δεν σου λύνω όλα τα προβλήματα. Να συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε. Εντάξει, έχουμε και οικογένειες να ζήσουμε. Λοιπόν, ο Ζαγοράκης καταρχήν δεν έβγαλε μια ανακοίνωση με αυτά τα γεγονότα. Παρά τα αυτά πήγε στο Γλέντι και γλέντισε. Ναι, ως Νεοδημοκράτης. Λοιπόν, για να μην πεινάτε, να μην ανοίξουμε για τον Ζαγοράκη. Με τη Νέα Δημοκρατία και τον ΠΑΟΚ τα είπαμε χτες. Τα είπαμε. Λοιπόν, για Ηρακλή μιλήσαμε, για Άρη μιλήσαμε, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Λες εσύ ότι το παιχνίδι της Κυριακής δεν θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον? Όχι. Καλά κάνεις και το λες. Σούπα. Καλά κάνεις και το λες. Σούπα ανάλατη. Ναι. Καλά κάνεις και το λες. Ο λόγος που πιστεύεις ότι δεν έχει αξία ποιος είναι? Τι ο λόγος? Ο ΠΑΟΚ πότε παίζει Ευρώπη? Ευρώπη τώρα? Ναι. Υπάρχουν δύο. Πήρε το καλό το ειστήριο. Για το Europa. Υπάρχει και το Champions League. Ναι, ποιο Champions League? Αν βγει πρώτος, πάει προκριματικά του τρίτο προκριματικό του Champions League. Κλάιμαι. Το τι είναι αυτό το συζητάμε. Κλάιμαι. Τώρα πάει play-off Δηλαδή έναν αγώνα, δύο αγώνες και αν τα καταφέρει μπαίνει στους ομίλους του Europa League. Μάλιστα. Τι το συμφέρει τον ΠΑΟΚ? Πρέπει να μου πει ο ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Τι το συμφέρει τον ΠΑΟΚ? Ποιος είναι ο στόχος του? Ο στόχος του, το Europa League είναι. Ποιο είναι? Το Europa League τι? Να μπει στους ομίλους και να βγάλει λεφτά. Ποιο είναι? Ναι. Τα λεφτά τα οποία το ομίλους Champions League μπήκε ποτέ? Όχι. Και όπως πάντα πράγματα, καμιά ελληνική ομάδα δεν θα μπαίνει από εδώ και πέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο. Γιατί έχει αλλάξει και η UEFA το σκεπτικό λοιπόν, της. Εντάξει, πώς θα αυτό γίνει είναι τώρα? Κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, βέβαια, αν τα στάξει κάποιο μπορεί να πει, λέω εγώ. Ποιο θα τα στάξει? Αν τα στάξει, ναι. Φυσικά, ρε φίλε. Γιατί δεν πρέπει να ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ με το Champions League? Γιατί δεν πρέπει να ασχοληθεί? Δεν πρέπει, εγώ λέω. Με ρωτάς? Εγώ λέω. Με ρωτάς ή θες να πεις? Θέλω να σου πω. Πες. Γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να ασχοληθεί με το πρωτάθλημα την άλλη χρονιά. Δηλαδή τα Champions League είναι ουτοπικά και πρέπει να έχει εφικτούς... στόχο ή πρέπει να έχει στόχο? Έχει στόχο το πρωτάθλημα. Εφικτό στόχο. Ναι. Τα άλλα, οι Ευρώπες και τα λοιπά, αυτά είναι ουτοπικά πράγματα. Μάλιστα. Ωραία. Εμείς πάμε στη ζωή με τους εφικτούς στόχους. Εφικτούς στόχους. Και είναι εφικτός στόχος να πάρει πρωτάθλημα? Πιο εφικτός στόχος είναι να πάρει πρωτάθλημα, ναι, από το να πάει να, πούμε, να μπει στους ομίλους του Champions League. Ποιος είναι ο πιο εφικτός στόχος? Θα πρέπει να δω το μεταγραφικό σχεδιασμό. Τι μεταγραφικό σχεδιασμό? Να δω το μεταγραφικό σχεδιασμό τον οποίο θα κάνει. Τι να δεις δηλαδή? Και δεύτερον, ναι, να δω τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι. Αν δηλαδή οι υπόλοιποι κινηθούν σε ριχά νερά και ο ΠΑΟΚ κάνει σοβαρή δουλειά και δεν έχει μεγάλες αποκλήσεις. Είναι δύο ομάδες μήνα στην Ελλάδα. Απαντάω. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Τι είναι η άλλη? Φεύγει ο Μαρινάκης, το είπε και επίσημα. Ακόμα και να φύγει ο Μαρινάκης, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Το είπε και επίσημα, φεύγει. Μέχρι η διάδοχη κατάσταση να μάθει τα γράμματα. Ναι. Θα περάσει καιρός. Έξυπνο με διήγησε. Μένει μονοπόλιο ο ΠΑΟΚ. Ο Τίγρης δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Ο Τίγρης τι είναι? Δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Ο Τίγρης είναι τζάμπας. Μην υποτιμάς ποτέ τον Τίγρη. Δεν τον υποτιμάω. Μην υποτιμάς. Δεν τον υποτιμάω. Εντάξει. Μην υποτιμάς τον ΠΑΟΚ. Δεν τον υποτιμάω. Αλλά ψεύομαι αυτό που πληρώνει. Καλά κάνεις. Ναι. Και τα άλλα τα καξεριλίκια. Ρε, σωστά μιλάς. Θα έρθω να σε χτυπήσω την πόρτα και θα βρω, ξέρω εγώ, το διαιτητή με τον μπράβο απ' έξω. Ναι. Άστα τώρα. Μην το ξεφτυλίζεις. Αυτόθωνος. Μην υποτιμάς ποτέ τον Παναθηναϊκό. Ποιος τι να κάνω? Μην υποτιμάς ποτέ τον Παναθηναϊκό. Είπε ο Καρατζαφέρης μπορεί να πάει ο γιος του Νίαρχο εκεί πέρα. Μην υποτιμάς. Τι να το κάνω? Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν. Και αύριο μπορεί να σκάσει μύτη τον Παναθηναϊκό, τον παίρνει ο Νίαρχος. Φυσικά δεν θα τον υποτιμάω τότε. Μην υποτιμάς. Μην υποτιμάς τον Άρη. Μην υποτιμάς τον Ηρακλή. Μην υποτιμάς τη Λάρισα. Είπαμε να μιλήσουμε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Μην μου το αναφέρεις. Αν παρατηρήσεις, είμαι σεμνός και σοβαρός και σοβαρός. Λέω απλά, μην υποτιμάς ούτε τον Άρη, ούτε τον Ηρακλή, ούτε τη Λάρισα, ούτε τον Παζιάννα. Προχωράμε. Μάθε να κάνεις κουβέντα χωρίς να πλατιάζεις. Τι έφαγες το πρωί? Τα σκά. Τι έφαγες το πρωί? Μιλάμε για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, μιλάμε για Κόσκο, μιλάμε για Μαρινάκη, μιλάμε για Σαββίδη και με πετάς τον Άρη τώρα. Όχι, τι σχέση έχει ο Άρης στην κουβέντα μας? Λέω να σέβεσαι. Δεν σέβομαι. Τι να σέβομαι? Σου λέω τη γνώμη μου. Τι να σέβομαι? Να σέβομαι τι? Εδώ οι άνθρωποι που βγάζουν. Ρε, δίκιο έχεις, αλλά εσύ να σέβεσαι. Αυτοί δεν σέβονται, έχεις δίκιο. Οι ίδιοι δεν σεβάζονται. Δεν σέβονται το σωματίο. Συμφωνούμε. Λοιπόν, τι να σέβεσαι? Μα γι' αυτό και δεν σε κακίζουν αυτό. Λοιπόν. Στο διατάφτα. Εσύ θέτεις σήμερα ερώτημα σε προχώ ή μη προχώ παοξίδες τι πρέπει να απαιτούνε? Το λογικό να απαιτούνε, κόκκινο. Θέτει ζήτημα. Δηλαδή, γιατί, πρόσεχε. Είναι ο ένας παοξής, ο οποίος πώς κάνει και σου λέει εγώ θέλω να κερδίσω παντού. Ναι. Υπάρχει ο άλλος παοξής, ο οποίος είναι πιο διαστραμμένος, ναι, έχει τη δικιά σου τη λογική. Αυτά τι είναι μηνύματα εδώ που έχεις εκεί απέναντι? Τι μηνύματα είναι αυτά? Για ΠΑΟΚ. Και έχει κίνηση μεγάλη? 10 μέχρι τώρα. 10 μέχρι τώρα. Για το ΠΑΟΚ έπρεπε να έχει 100. Βλέπεις ότι. Αλφα μία ένα κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-3. Εδώ δεν λέμε ψέματα, ρε φίλε. Εδώ αν έχουμε 1000, μην λέμε 1000. Αν έχουμε 10, 2 κληρώνουμε, 2 δίνουμε. Ο ΠΑΟΚΣΙΣ θα πάει να περάσει μια χαλαρή βραδιά, αν δεν έχει κάτι άλλο να κάνει στην Τούμπα. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ, εγώ θα έδινα συμβουλή στον Ήβιτς, αυτός ο οποίος θα έχει κίνητρο είναι ο αναπληρωματικός. Αυτοί οι οποίοι πήραν το κύπελο. Άμα τους βάλεις και τους 11 να παίξουν, θα χάσουν από την ΑΕΚ. Δεν έχουν κίνητρο. Το κίνητρό τους τελείωσε, η χρονιά τους τελείωσε. Μπορεί να το καταλάβεις. Ναι. Πρέπει να παίξουν οι Κάτσιδες, οι Ουάρδες, οι Αθανασιάδηδες. Πρέπει να παίξουν, ξέρω εγώ, πώς τους λένε, ποιοι είναι αναπληρωματικοί. Οι Δελιγιαννίδηδες, οι Κίτσιοι, οι Μίτσιοι. Ας που και ο Κίτσιο που το πήρε 5 λεπτά που έπαιξε, μπορεί και αυτός να είναι μαγεμένος, να πούμε. Άριστος ήταν. Μέχρι τώρα στον ΠΑΟΚ είναι άριστος. Πότε πρόλαβες και τον είδες ότι ήταν άριστος? Όσο έχει παίξει, λέω στο βδέλο για τον τελικό για 5 λεπτά. Ναι. Όσο έχει παίξει είναι άριστος. Ό,τι του ζητάει ο προπονητής κάνει. Και για να το βάζει αυτός που μου είπες ότι είναι ψηφίστηκε MVP της χρονιάς και καλώς ψηφίστηκε. Και εσύ μου είπες ότι διακρίνει. Ποια αβάντα! Άσε τις αβάντες ρε κόκκινε. Εδώ μιλάμε για το παιχνίδι, γιατί θα δεις και στοιχηματικά και αυτά. Ο Παοξής τώρα που θα πάει στην Τούμπα θα χαλαρός, δεν θα είναι σε μάχημη κατάσταση. Το δώρο το παίξεις. Ναι, περίμενε ρε. Και ο, πώς το λένε, και ο παίκτης του ΠΑΟΚ, εάν είναι κυπελούχος. Εσύ βγαίνεις, επειδή πλατιάζει ναι. χειρότερα από μένα. Ναι. Λες ότι ο Παοξής πρέπει να κάνει μια κερκιδάρα χαβαλέ να στήσει πάρτι στην Τούμπα. Πώς ήταν εκείνο το 0-4 που χειροκροτούσαν τον Μπάκεβιτς, είτε είναι 5-0 είτε 0-5, να γελάνε και να χειροκροτάνε και να λένε. Ο στόχος στο play-off είναι όσο πιο αργά μπορείς να πας στην Ευρωπαϊκή. Η τρέλα μου μέσα. Τι διαφορετικό δεν λέει. Έχει στόχο Πάοκρα την Κυριακή, το καταλαβαίνεις. Λες δεν πρέπει να έχει, όχι δεν. Μα έχει. Δεν έχει. Δεν πρέπει. Πάλι τα ίδια. Δεν πρέπει να έχει. Το μάτς. Okay. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα πάει να το παίξει στοίχημα, το λες τι να το παίξει. Αυτό το μάτς. Είναι να πάρει ο μπαμπάς το παιδί, ναι. όντως και να πάει χωρίς κανένα κίνδυνο. Να μην φοβάται. Όχι. Ωραία. Τέτοιο μάτς, φιλικό, ησυχό αυτό, τι να ακουστεί. Το μόνο που μπορεί να ακουστεί είναι μπινελίκια για το Μητσοτάκη. Να του ρίξουν εκεί το. Χτες μιλήσαμε για το Μητσοτάκη. Όχι. Το μόνο που μπορεί να γίνει σε αυτό το παιχνίδι είναι Ιβάν να φοράζουν οι παοξίδες και να βρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Σαν γνήσιοι πασοξίδες και αριστεροκομμουνιστές που είναι. ΠΑΟΚ, ΠΑΣΟΚ, Ηλεκτροσόκ. ΠΑΟΚ, ΠΑΣΟΚ, Ηλεκτροσόκ. Ναι. Τι μάτς είναι αυτό τώρα. Αυτό το μάτς είναι αγκαρία για τον ΠΑΟΚ. Πάμε παρακάτω. Η ΑΕΚ είναι ενδιαφερόμενη περισσότερο να πάει ένα σκαλοπάτι πιο αργά στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Η ΑΕΚ έχει περισσότερο κίνητρο από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πήρε το κύπελο, τελείωσε το παραμύθι. Είναι αγκαρία. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δίνεις εισιτήρια σε μάτς αγκαρία εσύ τώρα. Εδώ είναι απανικόμενες. Οι κυρίες με τους φίλους τους, με τις σέλφι. Έχω ένα θύμα που τον κλέβω συνέχεια. Έχεις ένα θύμα. Έχω ένα θύμα. Τον κλέβεις. Τον βάζω στοιχήματα και τον κλέβω. Βέβαια δεν έχει πληρώσει κανένα ακόμα. Ωραία, ναι. Ναι. Εσύ λες δηλαδή, πάω ΚΑΕΚ τι είναι. Χ2. Χ2. Ναι. Μου δίνεις τον άσο. Μεγαλοπρεπέστατα. Τι χουρχούρ. Τραπέζι. Έλα. Έλα. Εντάξει. Μα χαβαλέρικο. Χαρ. Αν το χάσω. Θα το χάσω στο χ. Θα το χάσει το χ. Αν το χάσω, θα το χάσω στο χ. Ξέρεις τι φοβάμαι. Θέλεις να μου δώσεις το χ να πάρεις τον άσο και το διπλό να μην το πάρει κανένας. Γουστάρεις. Να σου δώσεις τον άσο. Να μου δώσεις το χ. Ναι. Να πάρεις τον άσο και το διπλό κανενός. Όχι, το δικαιούσε το διπλό. Είναι μαγιά. Γιατί. Μαγιά, όχι. Θα... Εντάξει. Απλά η μόνη λογική να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ είναι η εξής. Όχι ότι είναι πολύ καλή. Τώρα αυτή πια 4 μπουκάλια ουίσκι ο καθένας. Το μυαλό του είναι αλλού. Με πρόλαβε. Το καλοκαίρι είναι. Τι σε έμπειρο μιλάς. Λοιπόν, ο άλλος στη στιγμή που έχει ξεφύγει από το ρυθμό του, έχει καταναλώσει αλκοόλ και είναι χαλαρός, πιθανόν η απόδοσή του να μην συνάδει με τη μέχρι. Όχι ότι έπαιξε τίποτα. Είδες τι έπαθε ο Μιστακίδης σε 6 μήνες που έμεινε έξω. Αυτό δεν έχει να κάνει. Και θα βάλει ο άλλος τα πόδια του στη φωτιά τώρα και θα παίξει και θα κάνει να πάθει καμιά ιστορία. Χαλαρή θα είναι, προσεκτική θα είναι, χαμηλό ρυθμό θα έχει το παιχνίδι. Εγώ λέω ότι ο Κάτσα να τρώει σίδερα να τα παίξει. Τι να τρώει ο Κάτσε? Σίδερα. Στην πορφύρα καμιά σαλάτα και κανένα λαβράκι μπορεί να φάει. Σίδερα. Εγώ λέω ότι όποιοι και να μπουν θα τρώνε σίδερα. Με την ίδια λογική. Ναι. Γιατί οι παίκτες της ΑΕΚ να σκυλιάσουν. Τι, γιατί οι παίκτες? Καταρχήν οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν να αποδείξουν ότι το κύπελο που χάσανε άδικα το χάσανε και τα λοιπά. Έχουν ένα τέτοιο κίνητρο. Αν έπαιζε ΑΕΚ ΠΑΟΚ θα έλεγα μαζί σου. Ναι, γιατί δεν έχουν τώρα κίνητρο νομίζεις. Δεν έχουν κίνητρο οι παίκτες του ΠΑΟΚ να αποδείξουν. Και γιατί να πάνε 1 Ιουλίου να παίξουν οι παίκτες της ΑΕΚ να βγουν τελευταίοι και να μην πάνε μετά τον ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, και να πάνε τέλη Ιουλίου. Πώς δεν έχουν κίνητρο. Βέβαια έχουν κίνητρο. Ο ΠΑΟΚ τι κίνητρο έχει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ τι κίνητρο έχει. Θεμητό. Όλη η φασαρία στα play-off είναι ποιος θα πάει νωρίς και ποιος θα πάει αργά να παίξει τα play-off. Στα κύπελα. ΠΑΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΟΣΟΚ. Καλό αυτό το δημοσιεύσουμε από εβδομάδα. ΣΥΡΙΖΟΣΟΚ. Καλό είναι. Ραπ και κόκκινα θα κερδίσει ο Άρης τον Όφη το Σάββατο για να έχει κίνδυνο να κερδίσει μετά Λαμία και Απόλλων στην έδρα του. Είναι διπλό. Ας τον Άρη να βγει ψυχή. Εγώ λέω, φίλε μου, στο Γεντίκουλε θα υποφέρει ο Άρης. Η Λαμία αυτή. Γιατί να υποφέρει ο Άρης? Γιατί θα παίξει ο Όφη για την πάρτη του. Εννοείται. Ναι. Η Λαμία έφτιασε αίμα για να πάρει το 1-1. Τα οικονομικά του Όφη πώς είναι, ξέρεις. Δεν έχω μιλήσει καθόλου με Παπαδόπουλο από τότε που έφυγε. Ο Παπαδόπουλος καταρχήν έχει κατεβασμένα μούτρα γιατί σώθηκε ο Ηρακλής στο χορτάρι. Δεν έχω μιλήσει καθόλου με Παπαδόπουλο από τη μέρα που έφυγε από Ηρακλή. Ναι. Ό,τι και να πω θα είναι ψέματα. Δηλαδή η Λαμία μπορεί να έρθει να του δώσει κανένα δώρο να παίξουν υπέρ τη Λαμία. Παίζει αυτό το σενάριο. Να είναι λιγούριδες εκεί στην Κρήτη. Γιατί είναι και η κριτική και αυτή είναι. Όχι, δεν το δέχομαι, αλλά δεν ξέρω τι. Λιγούρια είναι και αυτή η κριτική. Λοιπόν. Τι ψήφισε η Γριάλη για την επικύρωση των θέσεων 1-5, το ίδιο ψήφισαν και οι άλλες Γριές. Τι λες, Ρέξα, ξενιά. Ξαναδιάβαστο. Τι. Τι ψήφισε η Γριάλη για την επικύρωση των θέσεων 1-5. Τι ψήφισε. Για πες μας, τι ψήφισε. Εσύ πες μου, τι ψήφισε. Δεν το γνωρίζω τώρα. Γιατί τι ρεπορτάζ κάνεις άμα δεν το γνωρίζεις. Ψήφισε να επικυρωθεί η βαθμολογία. Που σημαίνει ψήφισε εναντίον του ΠΑΟΚ, η Γριά. Τι με κοιτάς, δεν το ξέρεις το ρεπορτάζ. Δεν το ξέρω. Μάθε το. Ο άλλος γιατί να ψηφίσει για σένα. Που ζητάς. Να, οι φίλοι και αυτά. Ζήτησα εγώ. Τα έκλαιγες προηγουμένως. Είπα ότι ξέρω ότι 15-1 θα είναι άμα πάει. Εντάξει, και τι θα σε κάνω. Να έχεις φίλοι. Ράπλε, αυτός δίπλα σου είναι τρελός. Είναι για το πουκάμισο που κουμπώνει, λέει από πίσω. Μην ασχολείσαι με αυτόν. Για μένα λέει. Το πουκάμισο που κουμπώνει από πίσω το έχουν οι τρελοί, ξέρεις. Το ζουρλομανδία το λέει. Ζουρλομανδία, ναι. Εντάξει, αφού είναι γιατρός. Δωμάτιο 210, γιατρός Μπουντάκοβιτς. Αφού είναι γιατρός. Ναι. Μαζάλισες με το 15-1 στην επικύρωση βαθμολογίας. Τι ψήφισε ο Ήρα. Λοιπόν, καράφλα ο ΠΑΟΚ θα κάνει πάρτι και στα play-off. Αέρα θα τα πάρει και αίτητος. Μακάρι να είναι έτσι, θα δείξει σοβαρότητα να το κάνει. Η Πανθεσσαλική μετάλλαξη Ραπτόπουλου από Πασοκόψυχου στο ατελείο το γλύψιμο σε ΠΑΟΚ. Τσίπρα και Ιβανόγριτσα κατηγορήσε να απολογηθείς άμεσα. Κατηγορούμαι εγώ. Να κάνω τι. Για ποιο λόγο να κατηγορηθώ, τι έχω να απολογηθώ, ποιο πράγμα. Τι έχω να απολογηθώ, ρε, λέγε, τι λέει το μήνυμα, δεν το βλέπω. Κοντάει. Η Πανθεσσαλική μετάλλαξη Ραπτόπουλου. Ναι. Από Πασοκόψυχου, το ατελείο το γλύπνο σε ΠΑΟΚ, Τσίπρα και Ιβανόγριτσα, κατηγορήσε να απολογηθείς άμεσα. Εγώ δεν κατάλαβα γρή. Ούτε εγώ κατάλαβα. Γρή. Μάλλον δεν έπρεπε να πάω να κάνω αναμετάδοση το μάτς. Απαγορεύεται. Ναι. Να κατηγορήσω τον ΠΑΟΚ που το πήρε με goal offside ότι φίλε, εγώ όταν είπανε οι παοξίδες εξυγίανση γελούσα και έβαλα τα πράγματα σε ένα σωστό πλαίσιο, ο καθένας όπως μπορεί. Εγώ δεν κατηγόρησα Μαρινάκη Βαρδινογιάννη, κατηγορήσω τον Ιβάν. Γιατί, δεν το κατάλαβα. Όχι σε καμία τον περίπτωση. Δεν άλλαξε, κουλουτούμπας είναι σε αυτό δεν το άλλαξε πάντως. Δεν αλλάζω. Λοιπόν, για... Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου τηλεφώνητε στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή αφή Κωνσταντινίδη στο 18133. Διάλειμμα και μην ξεχνάτε για τα εστήρια για τον ΠΑΟΚ. Α1 ανακαινό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54344. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Εκπτώσεις της εκπτώσεις μέχρι το Σάββατο 13 Μαΐου. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα στο Mega Outlet. Στον Μασούτη έχεις ένα καρότσι λόγους για να ψωνίζεις οικονομικά. Πέμπτη ως Σάββατο. Μαλακτικά σου πληνούλτρα 45% φθηνότερα. Ξυριστικά προϊόντα Gillette, σερβιέτες Everyday, χαρτιά υγεία Ζέβα 40% φθηνότερα. Και Ariel, σκόνη, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 7,40. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Κράτησες το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που βάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθε πώς στα showroom της Αλουμίλ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή στο alumil.com. Αλουμίλ, μίλια μπροστά. Εσύ, λάτρη του ήλιου, κυνηγέτης αδρεναλίνης, δεινέ περιπλανητή. Ό,τι και αν ψάχνεις, η Ryanair σε απογειώνει από μόνο 16,99 με πάνω από 200 προορισμούς που θα δώσεις το επόμενο σου ραντεβού. Ryanair, το low cost έγινε απλό. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Όροι και προϋποθέσεις στο ryanair.com. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Έχει γίνει καπνός. Venturi Stop Smoking System και καθάρισες. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Αμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Οχ, Πού είναι η παλατέζα? Χαλάρωσε. Έχουμε το νέο τροχό της Δεβάλτ με μπαταρία. Τα εργαλεία με μπαταρία δεν έχουν την ισχύ που χρειαζόμαστε. Θες να δοκιμάσουμε? Έφερα την παλατέζα. Ποιος τη χρειάζεται? Επισκεφτείτε την έκθεσή μας και δοκιμάστε όλη την γάμα των εργαλείων της Flexport. Tool Plus, Αγίου Νέστερος 30 με Λακαδά. Τηλέφωνο 2310 55 55 99 και www.toolplus.gr. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρούχα για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310 271 621. Από το 1952 παράδοση. Θέλω να πρασινίσει ο τόπος και έναν κήπο να τον ζηλεύουν όλοι. Γι' αυτό διάλεξα Garden Center Βασιλιάδη. Με συμβουλεύουν, με προσέχουν, μου κάνουν και τιμή. Τι τιμή? Την καλύτερη. Έχω, βλέπεις, FIVA Green Card. Παίρνω έκπτωση, μαζεύω πόντους, κερδίζω δώρα. FIVA Green Card. Γέμισε με πράσινο τη ζωή μου. Garden Center Βασιλιάδη, 12 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 475 475. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Αν είσαι στη Θεσσαλονίκη και δεν έχεις φάει παγωτά Νικολαίδη με φρέσκο γάλα, απλά χάνεις. Εμείς τρώμε κρέμα Ιταλιάνα, κρέμα Καταλάνα, τρώμε Παύλοβα, American Cookies. Ζαχαροπλαστείο Νικολαίδη. Τεράστια ποικιλία πέρα από κάθε φαντασία. Αρτοποιείο Νικολαίδη. Η μεγαλύτερη ποικιλία παραδοσιακού ψωμιού στο ξυλόφουρνο. Νικολαίδη Ζαχαροπλαστείο Αρτοποιείο. Καραολί και Δημητρίου 237. Ηλιούπολη και 163 Εύοσμος. Και στο Λαγκαδά απέναντι από τον ΟΑΕΔ. Θέλεις να κάνεις ανακαίνιση στο σπίτι σου. Άρα χρειάζεσαι μάστορες, υλικά, μέτρα, χρώματα, χρόνο ή απλά μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση με την υπογραφή της Δημητριάδης Group. Πιστοποιημένες λύσεις για τον προσωπικό ή τον επαγγελματικό σου χώρο με την εγγύηση ποιότητας Δημητριάδης Group. Μάθε τα πάντα στο www.dimitriadisgroup.gr ή καλέστε στο 2373 065 886 ή στο 2310 323 003. Έχουμε τη λύση για κάθε πρόβλημα του χώρου σου. Χωρίς εσένα δεν αξίζει τίποτα. Για μένα τραγουδάει το κορίτσι μου. Τα πάντα γύρω μου ψεύτικα και ύποπτα. Υπερβάλλεις, κούκλα μου. Ρε Παύλο, δεν τραγουδάω για σένα. Έτσι τραγουδάς, στην τύχη. Ακριβώς, στην τύχη. Η τύχη σου χαμογελάει την Παρασκευή 19 Μαΐου με τη Δέσποινα Βανδύ Live στο Princess Casino. Ζήσε το μεγαλείο. Συμπτώματα: συσπάσεις στομάχου, εκοφαντικό γουργουρτό, στοματική κοιλότητα, ξηρασία στα χείλη με έντονη έκρηση σάλιου. Οφθαλμή: έντονη διαστολή, γυάλισμα ματιού. Λοιπόν, πρόκειται για κρούσμα έντονης πείνας. Πιάσου το κινητό. Μάλιστα. bestdelivery.savicos.gr. Τι λέτε, γιατρέ? Κάνε γρήγορα. Χτύπα μία γυρλού κοτόπουλο, μία πατάτες και μία σαλάτα exotic. Και μία σους Savicos, γιατρέ. Για να γλιστράει. Savicos Delivery. Το χάπι για τη μήνα σου όταν και όπου το χρειάζεσαι. Παραγγείλε τώρα online στο delivery.savicos.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 510 910. Επιτέλους, πέρασα το μάθημα. Και να ρετσίνες! Καινούργιο αυτοκίνητο, φίλε! Καλοτάξιδο! Γερνάς ρετσίνα! Λόγοι για να γιορτάσεις, πολύ. Μία όμως η ρετσίνα για το γιά μας. Βασιλική ρετσίνα. Από εκλεκτό λευκό κρασί, από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική ρετσίνα. Από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Ενοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Τι κάνεις εδώ? Διαλογίζομαι. Καλό το σύμπαν να φέρει αυτό που έχω πραγματικά ανάγκη. Δεν ξέρω τι κάνεις, αλλά δούλεψε. Το σύμπαν με έστειλε να σου πω ότι στις ΕΕΤ Κατάκης ήρθε το Ibiza 1,2 TSI με 110 άλογα, εξατάχητο, φουλ εξοπλισμένο, μόνο 11.990 και με 4 χρόνια εγγύηση. ΣΕΑΤ Κατάκης, ευχαριστώ. ΣΕΑΤ Κατάκης σας φέρνει αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, στον παράδρομο του πρώην Καρφούρ Μακεδονία. Από πού πήρες τα φας? Μάσιμα. Α, μασάς, συγγνώμη. Όχι, δεν κατάλαβες. Από το Μάσιμα. Θα επέλεγα κάτι άλλο. Μάσιμα. Μενού με αγαπημένες ελληνικές γεύσεις. Όλες σε αξεπέραστη ποιότητα και εξυπηρέτηση. Μάσιμα στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310 66 55 90. Μάσιμα. Δεν συμβιβάζομαι με τίποτα λιγότερο. Ουφ, πρωί βράδυ χτυπιέμαι στο γυμναστήριο, αλλά δεν πήρα όγκο. Το κορμί θέλει ενίσχυση, φίλε μου. Όπως και η καρπή των δέντρων. Εγώ γεωργός είμαι, αλλά ξέρω από όγκο. Για πραγματικό όγκο στα φρούτα μου, χρησιμοποιώ αποκλειστικά αμίνοτον και στη μικρόπελ της AgriPro. Στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. Για αύξηση μεγέθους με σύστημα αμίνοτον και στη μικρόπελ από την AgriPro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας ή στο agripro.eu. AgriPro. Γιατί η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Στα Lidl διασφαλίζουμε τη φρεσκάδα και τις χαμηλότερες τιμές. Έλα στα Lidl από 5η έως Σάββατο για γραβιέρα αγελάδος 3 βοσκή 350 γραμμάρια 33% φθηνότερα 1,99. Γάβρο Αιγαίου συσκευασία 60 γραμμαρίων 30% φθηνότερα 69 λεπτά. Και ελληνική σαλάτα iceberg το τεμάχιο σε απίστευτη τιμή 59 λεπτά. Όλα τα καλά στα Lidl. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μιλήσαμε για όλους, πιστεύω. Τρίχες. Σήμερα δεν μιλήσαμε για γάλα. Μιλήσαμε για όλους, πιστεύω. Οπότε μπορείτε να πείτε τη δική σας γνώμη για το παιχνίδι της Κυριακής του ΠΑΟΚ. Είπαμε για τον Ηρακλή τι επίκειται να γίνει από εβδομάδα. Για τον Άρη τι περιμένουμε να δούμε. Τι επίκειται για τον Ηρακλή, δεν είπες τι επίκειται να γίνει από εβδομάδα. Να βγει το πόρισμα της αδειοδότησης και από εκεί και πέρα αυτό που επιζητούσε ο Κομπότης να πάει σε ψηφοφορία. Και είναι ότι χειρότερο για τον Ηρακλή γιατί δεν έχουν την ικανότητα του νομικού ή ιδιοκτήτης των ομάδων να κρίνουν αν αυτό το πράγμα ισχύει ή έτσι, ψηφίζουν κάτω το αδοκούν. Οπότε δεν συμφέρει αυτό τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής φιλίες δεν έχει. Οπότε δεν περιμένω και δεν ελπίζω σε πολλά πράγματα. Να πω ότι κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά στέκια. Να πεις. Και θα μου πεις αν το έχεις ακούσει και εσύ. Ναι. Τι λένε εδώ πολλοί οι οποίοι πρόσκειται στον ΠΑΟΚ και σε πολλά δημοσιογραφικά στέκια. Θέλει να τους τελειώσει ο Ιβάν. Ναι, μα το έχει πει δημοσίως. Ναι, γιατί μπρίσαν τη μάμα του. Ναι. Θέλει να τους τελειώσει ο Ιβάν. Ναι. Τώρα με την ΕΠΟ τι έχει ο Ιβάν, πώς έχει τα λοιπά, πώς έχει τα σωματεία. Δηλαδή τα Γιάννενα ο Ιβάν τα επηρεάζει. Τη Βέρεια ας πούμε την επηρεάζει. Πώς την άλλη την Κέρκυρα είπα Γιάννενα, Βέρεια, τρεις ομάδες. Ξάδες δεν ξέρω. Επηρεάζει κόσμο ο Ιβάν. Το κατάλαβες. Οπότε θέλει να σε φάει λάχανο. Επειδή η θύρα 10 έβγαλε το πανό για τη μάμα του. Εγώ λέω ότι το έβγαλε ένας ο οποίος είναι... απαράδεκτο. Ένα το έβγαλε. Ολόκληρο σύνδεσμο το έβγαλε. Έλεγε για τη μάνα του Ιβάν. Μαγκιά του βέβαια, αλλά μαγκιά και του Ιβάν, ο οποίο θέλει να του κατατροπώσει. Μαγκιά του ενός, ναι. Μαγκιά για του άλλου, ναι. Ο πιο ισχυρός θα επικρατήσει. Σωστό. Σωστό. Αυτή είναι η ζωή. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Λοιπόν. Εγώ δεν είπα. Πάμε. Λοιπόν. Λέγε. Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος με Hyundai i20. Με 2 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν, με 5 χρόνια εγγύηση εντελώς δωρεάν, με όλα τα μοντέλα Hyundai ετοιμοπαράδοτα, έτοιμα εκεί να πάτε να τα οδηγήσετε, να τα δοκιμάσετε και πέρα από το i20 και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με ό,τι τρόπο μπορείτε να φανταστείτε για να τα κάνετε δικά σας. Περισσότερα στο 2310 596 596 ή στο 2310 596 690. Το Α1 κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54344 συνεχίζει και ισχύει για εσάς οι οποίοι θέλετε να κερδίσετε εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Τα 3 ενδάρια δικά σας, 3 γραμμές οι υπόλοιπες πέσανε, οπότε περιμένω άλλες 3. Πάμε. Ναι. Ορίστε. Έλα ρε φε ΠΑΟΚ εκεί. Σωστά. Σωστά. Α, μπράβο. Δεν μου λες, αυτό θέλησε... Σαύρα πολυτελείας. Τατιάνα, σε σένα το λέω. Εμένα μιλάς. Α, σε σένα μιλάω, ναι. Αυτό θέλησε για να... Γιατί δεν θέλω αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει, βέβαια θα γίνει. Γιατί ο ΠΑΟΚ έγινε και μαζί με τον Ιβάν γίνατε επικίνδυνοι στην Ελλάδα. επικίνδυνη. Και κοίταξε να δεις, ναι, να πεις στο φίλο σου τον Μπούζα, ναι, ότι εγώ σαν και αυτό να θέλω καμιά δεκαριά. 10 μόνο. Ναι. Εντάξει. Στο μυαλό. Α. Όχι σ' άλλο. Στο μυαλό. Ναι. Άκου τι έκανε το μεσημέρι. Τι έκανε πάλι. Λοιπόν, άκου να δεις. Λέει, εμείς είμαστε με τον Ηρακλή. Ναι. Θέλουμε να το σώσουμε τον Ηρακλή. Ναι. Μετά βάζει τον Ιβάν που λέει εγώ θα τον τελειώσω τον Ηρακλή. Ναι. Και τι κάνει με αυτό δηλαδή. Σαν να λέει τον Ιβάν τελείωσέ τον. Όχι. 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 Με μένα μιλάς. Είναι σαν να λέει. Όπα. Είναι σαν να λέει. Περίμενε. Κώστα, θα απολογηθεί ο ίδιος αν πρέπει. Είναι σαν να... Δεν μιλάτε. Είναι σαν να λέει ο ίδιος ότι εγώ θέλω να... Σε ηθαγενείς δεν μιλάτε. Δεν είπα όχι. Λέει δημοσίως, το ερμηνεύω δημοσίως ότι λέει εγώ δεν θέλω να πάθει τίποτα ο Ηρακλής, αλλά ο Ιβάν θέλει να τους τελειώσει. Όχι, έτσι το διαβάζεις εσύ. Ναι. Εγώ το διαβάζω ότι θέλει να πει τον Ιβάν τελείωσέ τους. Γιατί βάζει αυτή τη δήλωση του Ιβάν, αυτού του πικο-πικο. Ξέρεις γιατί, για να το τελειώσετε τον Ηρακλή, γιατί αυτό είναι ο σκοπός σας. Τι ψηφίζει ρε εσύ Ραπτόπουλο ΠΑΟΚ τόσα χρόνια. Ενάντια του Ηρακλή. Περίμενε τώρα, γιατί αυτό ισχύει. Κρύβονται στις τουαλέτες. Περίμενε. Σκάνουνε και τώρα. Περίμενε, θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Τι δίκαιοι να είμαστε ρε. Με το Σαββίδι ρε. Αυτή ήταν... Δίκαιος εγώ με το Σαββίδι, έτσι να το πεις στο Σαββίδι. Εγώ που το ξέρω. Δεν πεθαίνει ρε. Εννοείται πως όχι. Ακούς έτσι να το πείτε αυτό το Αραζόνα. Όλοι είμαστε περαστικοί. Ο Ηρακλής εδώ θα είναι. Η ζωή έχει γυρίσματα. Αλλά θα πω εγώ στον Μπούζα ειδικά ότι αυτό που κάνεις Μπούζα είναι δημοσιογραφική αλητεία. Κατάλαβες Μπούζα, και βγες μια φορά στον αέρα να σε σκίσω. Στον επόμενο. Ναι. Μάλιστα. Έλα, ζηλεύω. Καλώς τον άρε, θα πας την Κυριακή. Λοιπόν. Έχουμε το ρεπό. Ελάτε όλοι στην αγκαλιά του Απόλλωνα. Η ποντιακή αυτοκρατορία επιτυχίζεται. Θα το στέλνω κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα εισιτήριο από τη Γερμανία, όλα πληρωμένα. Θα βλέπει πόσο είναι και το στάδιο που πέσει ο Ηρακλής τώρα. Καθαρά. Δεν με πειράζει και να μην πέσει ο Ηρακλής, αλλά και να πέσει όχι την Β' Εθνική και Α1 και Β δεν θα κλάψω. Εκεί στη Β' Εθνική μας φωνάζανε. Λοιπόν, θα έρθετε όλοι στην αγκαλιά του Απόλλωνα. Θα γεμίζουμε μόνο εμείς το στάδιο, το παμποντιακό, που δεν θα μας χωράει. Η μεγάλη δύναμη είμαστε εμείς. Λάω. Δεν χρωστάμε πουθενά. Πήραμε, μια και που είναι Γερμανία, να πεταχτεί να δει το καινούριο λεωφορείο που πήραμε από την Dortmund. Το βάψαμε. Έγινε κοκκινό μαύρο. Ρε το Νεόπουλου τώρα έχει τρελαθεί. Ρε το καινούριο το Νεόπλουτο στην πόλη. Ρε. Καβάλα στο άλογο ζυζού θα τρελαθώ. Θα γιορτάζω το πρωτάθλημα στην Α-Εθνική, ναι, γιατί θα το προλάβει ο Κωστάκης, του Απολωνάκη του Άρρωστο, τον θέλουμε ποντιακή στολή. Εσύ είσαι δηλαδή Southampton, έτσι δεν είναι Γρηγόρη. Ναι. Στην Αγγλία. Δεν μου λες Κωστή, γιατί σου φαίνεται παράξενο που είναι Southampton. Τι με φέρνει παράξενο, ότι... Αυτό, ο Κωστάκης είναι Απόλλων. Γιατί λέει σου φαίνεται παράξενο που είμαι Southampton. Όχι καθόλου, εμένα καθόλου. Εγώ στην Ιταλία Λιβόρνο είμαι. Λιβόρνο. Αριστερός σε πουλάκι. Και στην Κύπρο Ομόνια. Αριστερός σε πουλάκι. Είναι κουμούνι. Βρε την κουμούνα με την κουδούνα. Φίλε, εγώ όμως κάτι τέτοιους αριστερούς στην Ελλάδα, κάτι κόμματα, να μην λέμε ονόματα, τους θεωρώ προδότες. Άστο να πάει στο κομμάτι. Αριστερό σημαίνει να κάνεις καλές πράξεις, να έχεις καλή καρδιά, να αγαπάς την πατρίδα σου και τη θρησκεία σου. Αυτή είναι η γνήσια αριστερά. Να σε καλά, Ζουζό. Και άλλοι όλοι είναι αριστεροί γαλατζίδες. Θρησκεία και αριστερά που συμβαδίζει. Δεν το κατάλαβα. Αν καταλάβεις τι λέει το Ευαγγέλιο και αριστερά, σκέφτονται και για πράγματα. Τι λένε, το Ευαγγέλιο. Πολλοί φίλοι. Ναι, ο Χριστός ήταν ο μόνος κομμουνιστής. Τον οποίο το έπραξε. Τον οποίο δεν τον πιστεύουν οι κομμουνιστές και τον κάνουν οι δεξιοί να πούμε Θεό. Είστε ανώμαλοι να πούμε όλοι. Άκου λίγο. Πολλοί φίλοι μου λένε ότι έχει αλλάξει ο κανονισμός. Ναι. Ο πρώτος και ο δεύτερος και ο τρίτος στα play-off παίζουν δύο προκριματικούς. Οπότε η ίδια περίοδο, άρα μπορεί να. Και δεν ισχύει αυτό για το κύπελλο. Ότι παίρνει το καλύτερο εισιτήριο. Παίρνει το καλύτερο εισιτήριο. Πάμε. Το έχουν γράψει. Μου στείλανε πολλοί μηνύματα. Το έχουν γράψει οι ρεπόρτερ ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει το καλύτερο εισιτήριο. Ήδη το έχει πάρει. Έτσι λένε οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Το έχουν ψάξει, το έχουν γράψει. Okay. Έχει γραφτεί στο Μέτροσπορ. Αν το έγραψε λάθος στο Μέτροσπορ, λάθος το λέω και εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλησπέρα. Ορίστε. Πάμε, πάμε γρήγορα, επόμενες. Αργούμε, ναι. Καλημέρα. Τι κάνετε. Καλά. Μην πάτε αργά, γρήγορα. Ζωντανούς δεν πάω αργά, γρήγορα πάω, αλλά βλέπω και το στούντιο πρέπει να γέμισε τεστοστερόνι. Από τι το συμπεράνεται αυτό. Που στο στερώνει. Από το προηγούμενος που έσχιζε, που σκότωνε, που δάγκανε, που βίαζε. Είναι σεξ μασίνο άνθρωπο. Ναι ρε παιδί μου, αλλά θα πρέπει να το αραιώνει λίγο αυτό, την ασπιρίνη που παίρνει το πρωί για τον πονοκέφαλο. Πρέπει να το πειράζει. Σαλοσπίρ παίρνει φίλε. Σαλοσπίρ. Σαλοσπίρ, ναι, εντάξει, αυτό είναι. Μετά τα 50 ο άντρας πρέπει να παίρνει 2-3 φορές την εβδομάδα. Κοίταξε, εσύ ακούγεσαι καλοπροαίρετος. Ο διπλανός μου είναι ενδιαφερόμενος. Επειδή δεν του κάθεται, το άλλος έχει τρελαθεί, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή τώρα όταν θέλουμε να λέμε τον άνθρωπο Ποκοπίκο που είναι σκοτώνο και ότι θα βρει τον μπούτσο και να το σκίσει. Και ναι, γι' αυτό, γιατί νόμισε, γιατί εγώ το εξέλαβα ως εξής. Αυτό που μας έχουν κάνει όλοι αυτοί οι παραμυθάδες εκεί στην Αθήνα. Είναι ότι μας έχουν κάνει εφάνταστους σεναριογράφους. Και όχι άδικα βέβαια θα πω, αλλά ας μην το πάμε τόσο μακριά. Γιατί υπάρχουν και κάποια πράγματα που είναι πραγματικότητες, άσχετα αν τα δεχτούμε εμείς ή όχι. Η φετινή χρονιά βγήκε κάπως για τον Ηρακλή με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν. Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις, φίλε. Άσε με να ξέρω λίγο κάτι. Έτσι, άσε με να μιλάω συνειδητά, προσεκτικά και πάρα πολύ σοβαρά. Ναι, είναι εφάνταστα σενάρια όλα. Κοίταξε, έχει μια ρίση που λέει μεταξύ σοβαρού και αστείου ακούγονται τα πιο ουσιαστικά πράγματα. Καλέ μου φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες. Λοιπόν, λες να είμαι τόσο ανόητος να βγαίνω με το όνομά μου και να λέω ότι πιο πεντακάθαρο δεν γίνεται και για να γελάει ο κόσμος μαζί μου. Μπορεί να έχω πει απίστευτες βλακίες. Ποιο είναι πεντακάθαρο, ποιο. Μπορεί να έχω πει απίστευτες βλακίες. Ποιο είναι το πεντακάθαρο. Είναι ανθρώπινο, όταν μιλάς θα πεις και λάθη. Ναι, εντάξει, αλλήμον. Πεντακάθαρο ακριβώς όπως σε ρωτάει. Πιο καθαρό δεν γίνεται. Ποιο είναι καθαρό. Δεν υπήρχε. Άκου να δεις. Σε μια εταιρεία που δεν είχε μαντήλι να κλάψει και έψαχνε να βρει τελευταία στιγμή για να πληρώσει 100, 200, 300 και 1000 ευρώ, αν πιστεύετε ότι υπήρχε τρόπος να γίνει αυτό, γιατί θα σου το εξηγήσω. Όχι, υπήρχαν, μπράβο, κοίταξε να δεις. Θα σου πω. Δεν την αλλάζουμε, βάζουμε υποστηρίγματα. Θα μιλήσουμε ανοιχτά. Ναι, αν εγώ έχω τρόπο να στήσω ένα παιχνίδι, θα πάω στη Μαλαισία. Δεν θα πάω εκεί είναι πολύ λάθος. Εγώ μιλάω όταν χρειάστηκαν λεφτά βρέθηκαν. Εγώ άλλο. Θα πάω στη Μαλαισία. Ακόμη και αυτό. Γίνονται και με τηλέφωνο. Κάνε μου αυτό, παίρνω μου εκείνο. Τα ακούμε και στο Θωμαίδη. Καλά μιλάς. Όχι, λάθος όνομα χρησιμοποιήσεις. Ακόμη και αυτό που λες. Αν το έκανα, θα εξασφάλιζα το μπάτζετ για τα επόμενα 2 χρόνια μέσω Μαλαισίας και Σιγκαπούρης. Γιατί να μην έχει συζητηθεί και αυτό. Θα δούμε λίγο την εξέλιξη. Εγώ κρατάω μια στάση. Τι ομάδα είσαι, φίλε. Ηρακλάρα. Και ξαφνικά ο Παπαθανασάκης και πουλάει. Γιατί δεν πουλούσε πέρυσι. Επιμένω να σου λέω ότι δεν πουλάει. Τουλάχιστον τώρα το λέει. Πιο μπροστά δεν το συζητούσε καν. Αλλά όλα συμβαίνουν για κάποιον λόγο. Άσε να ξέρω κάτι και να επιμένω ότι όχι απλά δεν πουλάει. Συνεχίζει και ζει σε έναν δικό του κόσμο. Εγώ νομίζω ότι θα οδηγηθεί να πουλήσει γιατί θα αντιμετωπίσει ποινές οικονομικού περιεχομένου. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Πάμε. Ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα σας. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Ναι. Προχθές ραπ λέγαμε ότι θέλω το κύπελλο και είπαμε κέρδισε το. Άρα που σημαίνει ένα αγωνιστικό θέμα. Όπως είπαμε, αλλά υπάρχει και δεύτερο σκέλος. Ποιο? Που λέει μοίρασέ το. Που σημαίνει ισονομία. Και εμείς περιρεύουμε τώρα την ισονομία με τη διαιτησία. Αλλά η διαιτησία έχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν ξέρουν πού είναι τα offside και αυτά. Δεν φταίει ο Ιβάν άμα δεν ξέρει ο διαιτητής που είναι το offside. Το Μαρινάκι σε έφταιγε άμα ο υπόψης. Ναι, αλλά θέλω να σου πω τώρα, όχι, πρόσεξε. Πόσα πέτσινα πήρε ο ΠΑΟΚ, πόσα πήρε ο Ολυμπιακός, αυτό θέλω να μου πεις. Μια φορά τάνα, χίλιες τάνα, τάνα είσαι. Ναι, δηλαδή υπάρχει ένα μέτρο να υπάρχει και... Στην Τανιά. Σιγά σιγά, ναι. Μην τις βγάζουμε τα μάτια. Εσύ είσαι νεοτανίτσα. Εσύ τώρα σουρλουλού έγινες τώρα. Ρε φίλε, να ρωτήσω. Τώρα κατέβηκε στο Καλτερίμι εσύ. Μια ερώτηση. Ναι. Μια ερώτηση. Μία γυναίκα, ένας άντρας απατάει τη γυναίκα του. Ναι. Έχει σημασία αν πήγε με μία ή αν πήγε με 100. Δεν έχει ρε κόκκινη. Το φίλο ρωτάω. Τι σχέση έχει αυτό. Μεγάλη. Μιλάμε για κύπελο. Πέρασε ξανά. Λέμε Διέρη και Βασίλισσε. Τώρα άμα αυτός διέρεσε τις γυναίκες, εδώ μιλάμε για ομάδες που είναι ο ένας εναντίον του αλλού. Τι ομάδα είσαι φίλε. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ, ταπεινά το λέω. Ταπεινά το λες. Φίλε, αν δεν ήταν ο Κίζας, θα έπαιρνες κύπελο. Όλες οι ομάδες παίζουν από τα στελέχη τους παίζουν. Είδε χθες το μάτι. Ρε άνθρωπε, ρε άνθρωπε, πήρες χαμπάρι ότι σε όθησε λίγο και η διαιτησία για να πάρεις αυτό το κύπελο. Εγώ άκουσα το όχο όλης της Ελλάδος. Δεν άκουσα μόνο το δικό μου όχο. Στα καφενεία τι γινόταν, ξέχασες. Βρεά στα καφενεία. Που σε σένα μιλάω. Σαν Μίτς Μάτς το μπάσκετ. Σε σένα μιλάω. Ένιωσες λίγο Ολυμπιακός στον ημιτελικό και στον τελικό κυπέλλο Ελλάδος. Εγώ θέλω, όποια ομάδα έχει και Έλληνες μέσα, εγώ την υποστηρίζω. Ρε φίλε, άλλο σε ρωτάω. Περίμενε. Για να καταλάβω αν παρακολούθησε τον τελικό. Πόσοι Έλληνες ήταν στον τελικό του κυπέλλου. Συγγνώμη, αλλά το είδα μόνο στο ραδιόφωνο. Γεια σου, ρε φίλε, να βλέπει. Άστο. Εάν ο Παοξής δεν είδε ότι στον ημιτελικό και στο τελικό έγινε λιγάκι ο Ολυμπιακός, μην απαιτεί από τον Ολυμπιακό, τον οπαδό, το Μαρινάκι και όλα τα γουρούνια εκεί κάτω να δούνε το ίδιο πράγμα. Στον επόμενο κύριο, ναι. Εγώ. Εσύ. Ένιωσα όχι λίγο, πολύ γουρούνι. Πόσοι Έλληνες παίξαν στο τελικό του κυπέλου. Μόνο Γλύκος. Και από τις δύο ομάδες. Δεν τις ξέρω τις άλλες ομάδες, δεν με ενδιαφέρει. Τι παόξεις εσύ ρε. Λέγε φίλε, λέγε. Πώς ο Γλύκος σου λέω μόνο, πες μου. Από τη μία ομάδα, ιδιότερα να το βλέπεις, Γλύκος Ανέστης. Η άλλη ομάδα δεν με ενδιαφέρει. Τρεις Έλληνες είχε η ΑΕΚ και έναν ο ΠΑΟΚ. Δεν μας νοιάζουν οι Έλληνες ρε κόκκινε. Ο Γλύκος από τον ΠΑΟΚ, ο Ανέστης, ο Χριστοδουλόπουλος και ο... Πες τον ομορφάντρα. Και ο Μάνταλος από την ΑΕΚ. Τι μας νοιάζει εμάς. Για τον άλλο λέει με ενδιαφέρουν οι Έλληνες παίκτες. Αυτός που δεν ακούμπησε την μπάλα. Δεν με νοιάζει. Όντως, ναι, αυτός που δεν ακούμπησε την μπάλα. Γιατί είχε πολύ καλά μαρκαρίσματα πάνω του. Συμφωνούμε. Γιατί είναι φλόρος βασικά. Ο Μάνταλος. Λοιπόν. Εγώ λέω ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά. Μεγάλη φλωρούμπα είναι. Ναι, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά και σε έχει κάνει η Ευρώπη και σε μένα. Εμένα δεν έκανε καθόλου Ευρώπη. Πρωτάθλημα θα πάρει με την ΑΕΚ. Ο φλόρος. Άσε καημένε τώρα, σε κάθε μεγάλο μας κρύβεται τώρα Καραϊσκάκια, Τούμπες, τελικούς. Άσε μας με το Μάνταλο. Την Κυριακή τι γίνεται προβλέψεις. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Μακάρι. Άμα αυτό το παιχνίδι το πάρει. Αν το πάρει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι αυτό. Πάει για πρώτη θέση. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ πολύ με αυτό το παιχνίδι. Σοβαρά. Γιατί. Γιατί έχει μείνει στο κύπελο. Δεν κάνουμε τίποτα. Μια χαρά είστε. Επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Και τελευταία για το ημίωρο. Πάμε. Έλα. Καλησπέρα. Έλα. Λοιπόν να σου πω ένα ανέκδοτο που το είχα βγάλει πριν 7-8 χρόνια. Εσύ το βγάλες. Εγώ γιατί τι είμαι εγώ. Και αυτοί που βγάζουν τα ανέκδοτα τι είναι στο κάτω-κάτω. Βγάλε και εσύ τι. Έλεγα για τον Άρη ότι εμείς φέτος δεν κάναμε αγιασμό. Ξέρεις γιατί. Οι Αριανοί. Ναι. Γιατί. Γιατί δεν μπορούσαμε να βρούμε καθολικό παπά. Καθολικό παπά. Από όλη η ομάδα καθολική ήταν, δεν είχε χριστιανούς. Έχει ρε, στη Φράγκον, καθολική εκκλησία έχει. Ναι, εντάξει βρε, λέγομαι για πλάκα το έλεγα. Όλοι ξέρει ήταν στον Άρη. Λοιπόν, άλλο θέλω να σου πω εγώ. Γιατί έπαιρνα και δεν μπορούσα να πιάσω. Ναι, καλά, εντάξει, ναι. Λοιπόν, εχθές είδα μια εκπομπή στο BBC. Στο BBC. Έναν Ιταλό. Μιλάω τώρα Ιταλικά, ξέρω πάρα πολύ καλά Ιταλικά. Τέλεια μπορώ να σου πω. Και μιλούσε για την Ιταλία. Και έλεγε το θέμα τους ήταν η μαφία. Και στο τέλος, αφού μίλησε, λέει τόσο καιρό, λέει γιατί δεν μπορούσατε να κάνετε τίποτα και εσείς οι δημοσιογράφοι για τη μαφία. Και λέει τώρα πλέον είναι αργά. Αλλά λέω στους Έλληνες να προλάβουν, γιατί η μαφία η ρωσική έχει απλώσει τα μπλοκάμια της στην Ελλάδα. Σχεδόν έχει αγοράσει όλη την Ελλάδα. Κακό είναι αυτό. Άκουσα εχθές, ναι. Μπορείτε να διαπιστώσετε αν θέλετε να πάρετε το BBC για να διαβάσετε τα υπόλοιπα. Και ξέρετε τι εννοώ όταν λέω ρωσική μαφία. Τι θέλετε να σε πήρε, φίλε, το BBC. Ναι, λοιπόν, ακούω, τι θα μου πει. Το BBC είναι, τι θες να σε πει. Ότι είχε το δημοσιογράφο. Ότι πήρανε οι Ρώσοι, τι πήραν οι Ρώσοι. Την Ελλάδα όλοι αγοράσαν. Και σαν τι σε πειράζει. Ορίστε. Σε ενοχλεί εσένα. Φίλε, σε ποια πόλη κατοικείς. Πώς δεν με ενοχλεί. Κάτσε. Σε ποια πόλη κατοικείς. Είναι κόκκινε το πηδάς, ρε. Γιατί σε ενοχλεί, ρε φίλε. Γιατί σε ενοχλεί. Εντάξει, άμα είναι σωστό, εντάξει. Ρε παιδί μου, άσχη τι είναι σωστό. Εσένα, γιατί σε ενοχλεί. Τι είναι αυτό που σε χαλάει. Τι. Ρε φίλε, οι Ρώσοι, η μαφία, είναι ναι. Όλα μαύρα χρήματα. Ναι. Και. Δηλαδή δεν σε πειράζει αυτό. Δεν μου λες, δε φίλε. Οι υπόλοιπες μαφίες τι είναι τα χρήματα. Συγγνώμη. Σπίτι στη Χαλκιδική έχεις. Όχι. Αν είχες ένα σπίτι στη Χαλκιδική που έκανε 60.000 ευρώ και ερχόταν ένας Ρώσος και σου δίνε 350 μαύρα, θα το πουλάγες. Θα το πουλάγες. Γιατί. Γιατί αφού τα μαύρα λεφτά είναι κακό. Γιατί είναι πολλά. Γιατί θα τα στον πάτο και θα ευχαριστιώσουν. Άντε, καλό μεσημέρι. Πάμε. Διάλειμμα. Ο μεγαλύτερος αλήτης διαφορά. Άκου μήνυμα που με στέλνει. Ξέρεις, λέει, γιατί είσαι με το παλιό του Πασόκ. Γιατί. Γιατί είναι Ορθόδοξο. Εσύ τι είσαι, Ορθόδοξο. Άκου τον αλήθεια. Εσύ τι είσαι, Ορθόδοξο. Άκου τον αλήθεια. Είσαι Ορθόδοξο. Εσύ είσαι ανορθόδοξο. Ανορθόδοξο. Λοιπόν. Ανορθόδοξο. Αγκριπρό. Για τους αγρότες. Για καινοτόμα λιπάσματα. Άριστη ποιότητα και υψηλή παραγωγή σε όλες τις καλλιέργειες. Για επίθεση από την αρχή με σύστημα για υψηλή παραγωγή. Αμίνοτομ και Steam Corpel για μέγεθος και ποιότητα στα φρούτα. Κάλσιμπορ και Σμάρτα Βεστίου για ασφιχτή επιδερμίδα και ατοχή στο ράφι. Αγκριπρό στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. Ο καλύτερος φίλος του αγρότη, ζήτα το πτωχιοπόνο σου ή ενημερώστε το αγκριπρό.eu. Λιπάσματα από την Αγκριπρό και μπείτε δυνατά στο παιχνίδι. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα γεστριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Βικάν. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφα και τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι, τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr με κάπα σύρμα, έτσι. Ήλθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς, μπας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Αναρωτιέσαι τι θα σου φέρει το μέλλον. Όχι πια, γιατί το νέο Golf ήρθε και φέρνει το μέλλον στο δρόμο σας. Με τη νέα λειτουργία ανέπαφου χειρισμού Gesture Control, ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και πρωτοποριακή τεχνολογία. Ελάτε να ζήσετε τη νέα οδηγική εμπειρία Golf από τις 15 μέχρι τις 20 Μαΐου στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων της Cosmocar Volkswagen. Μια απίστευτη περιπέτεια ξεκινάει στο Mediterranean Cosmos. Σερίφιδες και Ινδιάνοι, cowboys και cowgirls πρωταγωνιστούν σε ένα μοναδικό σκηνικό άγριας δύσης. Γίνετε κι εσείς πρωταγωνιστές από τις 12 έως τις 27 Μαΐου, δημιουργώντας ονειροπαγίδες, Ινδιάνικα τοτέν και κοσμήματα ανάμεσα σε κάκτους, Ινδιάνικες σκηνές και άμαξες. Είστε έτοιμοι για το πιο ξεχωριστό ταξίδι στην Άγρια Δύση. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Είχα πει ή τίποτα! Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Και αυτά το καλοκαίρι Happy Days. Πόσο χαμηλά πετούσε. Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Στάνταρ και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Στάνταρ τώρα. 2310 523 014. Α, φανταστικό το καινούριο σου Κόρσα. Έλα, άσε με να το δοκιμάσω. Εσύ, τι μπλε και κόκκινα κουμπάκια είναι αυτά? Όπελον Σταρ, είμαι η Μαρία. Όχ, τι πάτησα τώρα? Γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά, πώς μπορώ να βοηθήσω? Υπάρχει κάποια έκτακτη ανάγκη? Όχι, ξέρετε εδώ ο φίλος μου ελέγχει τις δυνατότητες του OnStar στο Κόρσα. Ελάτε να τον εντυπωσιάσουμε. Μήπως να κάνατε εσείς έναν έλεγχο? Μάλιστα, θα κάνω έναν πλήρη διαγνωστικό έλεγχο. Ελέγχω την κατάσταση του κινητήρα, των αερόσακων, τη στάθμη λαδιών, όλα είναι εντάξει. Τα ελαστικά σας είναι στη σωστή πίεση. Βλέπω όμως ότι ο δείκτης καυσίμου είναι στο κόκκινο. Μάλλον θα πρέπει να περάσετε από βενζινάδικο. Τι έλεγχος ήταν αυτός? Πώς το κάνει αυτό από μακριά? Είδες τι μπορεί να κάνει ο σύμβουλος του OnStar. Εσύ, γιατί δεν παίρνεις ένα Κόρσα? Νέο Κόρσα Innovation. Τώρα με 5 χρόνια δωρεάν Opel OnStar και με 12.950 ευρώ για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές ή νησί? Ναι, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, νοναμπέλα, βραζιλιάνο, στρασιατέλα, σι σινιόρ, μερσι μποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο, παγωτά και καλομαθημένα. Οι μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις είναι εδώ. Με πάνω από 200 ειδικά στοιχήματα ανά παιχνίδι. Δυνατότητα cash out, 0% γκανιότα κάθε μέρα και πρόσβαση από τάμπλετ και κινητό όπου και αν βρίσκεσαι. Αυτή την ποδοσφαιρική σεζόν θα τη ζήσεις όπως πραγματικά της αξίζει. Στοίχημαν.gr. Το παιχνίδι άλλαξε. Συμμετοχή άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα. Και ΘΕΑ 210-9237-777. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η συχνή συμμετοχή σε παίγνια μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Ρωτήσαμε 100 επιχειρηματίες γιατί επέλεξαν τα γραφεία τους από τη Sigma και μας απάντησαν. Sigma με κλειστά τα μάτια. Έχει τις καλύτερες τιμές. Φοβερή ποιότητα, εξαιρετικό στυλ, μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Sigma γιατί τα κατασκευάζουν οι ίδιοι. Κάνουν μελέτη του χώρου και τρισδιάστατο σχέδιο εντελώς δωρεάν. Είναι επαγγελματίες. Έπιπλα γραφείου Σίγμα με εκθέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Νικολάου Πλαστήρα 58 Χαριλάου ή στο sigmaoffice.gr. Οι επιχειρηματίες αγοράζουν τα έπιπλα γραφείου από τη Σίγμα. Εσύ? Τώρα είμαι με το μουτέρ στο σαρίγκαλο. Φούι! Πλάστιχο! Τσακώνω το κινητό και παίρνω το μάκινα ρε. Σάλτσαν βουλίδα και μιζαγκαλίκι ψαν πια απαντήψου του συνεργείου του. Να τσέχει ο Θεός καλά ρε. Χαραπάφκα. Θέλω να παίρνω ένα σκουτερόπον για τη δουλεία. Παράδας Ιόκ. Κρουιπέρ Παοσομάκινα. Επέρα Σιμ με 24 δόσεις. Δόξα τω Θεόν. Έντονη δουλεία. Μάκινα ΑΕ. Με δωρεάν οδική βοήθεια. Με προγράμματα για δόσεις που σας βολεύουν. Μάκινα και Σιμ. Μια αγκαλιά μαζί σας. Ήμουν ένας μάστορας σκληρός. Ό,τι έλεγα ήταν νόμος. Δεν αλλάζω εύκολα εγώ. Μέχρι που μια μέρα μου είπαν θα βάψεις με αυτά τα χρώματα. Έγραφαν Ιζωμάτ. Τα άλλα τους τα προϊόντα τα ξέρω. Χρόνια τα δουλεύω. Τα δοκιμάζω και βάφω. Τέλειο άπλωμα. Καλυπτικότητα. Απίστευτο αποτέλεσμα. Τώρα δεν αλλάζω. Βαμμένος Ιζωμάτ. Χρώματα Ιζωμάτ. Ό,τι πιο νέο στο χρώμα. Χιλιάδες υπέροχες αποχρώσεις. Αντοχή και τέλεια καλυπτικότητα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ. Βαμμένος Ιζωμάτ. Τι κάνεις εδώ? Διαλογίζομαι. Καλό το σύμπαν να φέρει αυτό που έχω πραγματικά ανάγκη. Δεν ξέρω τι κάνεις, αλλά δούλεψε. Το σύμπαν με έστειλε να σου πω ότι στη ΣΕΑΤ Κατάκης ήρθε το Ibiza 1,2 TSI με 110 άλογα, εξατάχητο, φουλ εξοπλισμένο, μόνο 11.990 και με 4 χρόνια εγγύηση. Σεατ Κατάκη, σε ευχαριστώ. Σεατ Κατάκη σας φέρνει αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, στον παράδρομο του πρώην Καρφούρ Μακεδονία. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Έφυγε το γουρούνι, μ' άφησε μόνο μου, με αυτή την κλάψα με τον Ηρακλή και θα δεις ποιοι είναι οι φίλοι του Ηρακλή και... Τώρα ξέρετε τι συζητιόνται στα δημοσιογραφικά στέκια, δεν σου λέω εγώ στα καφενεία, στα στέκια. Θέλει ο Ιβάν να τον κάνει τον Ηρακλή κόσκινο, γιατί βρήσαν τη μάμα του Ηρακλήδης. Και να τους πετάξει, να πούμε, στα τάταρα. Και βγαίνει ο Αντωνιάδης τώρα και κλαίει και κάνει, άστε τα κλάματα. Άστε τα κλάματα. Άμα μπορεί να τον ρίξει, να τον ρίξει, να το χαρίσει, νομίζεις. Κατάλαβες, εκείνο το πανό ήταν εμετικό. Πάμε στις γραμμές, συγχολήπτη. Για να μου τη λέει το κοινό. Πάμε πιο γρήγορα τώρα γιατί έβγε και ο κόκκινος. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Έλα. Α, ωραία. Πάλι με το Σαββίδι ασχολούνται και με τον Πάο, Κρεσί Κώστα. Γιατί ρε φίλε, με ποιον ασχοληθούν, με τον Καρυπίδη και τον Άρη. Καλά, αυτό νόμιζες. Λένε για το κύπουλο δηλαδή και τη διαιτησία. Εγώ να σου πω την αλήθεια, σε είχα πάρει και προχθές και σε είπα ότι δεν χάρηκα που πήραμε το κύπουλο έτσι που το πήραμε. Δεν χάρηκες, Δεν χάρηκα έτσι όπως το πήραμε. Δηλαδή πώς θες να το πάρετε? Τίμια. Τίμια. Καθαρά. Χωρίς goal offside. Ναι. Ναι. Και τώρα που το πήρατε αλλιώς, δηλαδή τι αλλάζει τώρα? Ορίστε. Αυτό είναι ένα μήνυμα? Δεν είναι κανένα μήνυμα. Απλώς θέλω να σου πω ότι αυτά που έκανε ο Σαββίδης είναι κρίμα τώρα. Αυτά που έκανε ο Μαρινάκης είναι κρίμα να τα κάνει ο Σαββίδης. Αν δεν τα κάνει και ο Σαββίδης δεν θα πάρει τίτλο. Προτιμώ να μην πάρει τίτλο. Είσαι τότε Παοξής Μύρλας, Γουσούς Λαμπάς, Καζατζηδικός και έχεις στο DNA σου την αδικία. Σ' αρέσει ο Νίκος Ξανθόπουλος, κλαις να πούμε βλέποντας ταινίες της Clark Films. Είσαι ένας μίζερος και μισός. Σε κόβω γι' αυτό. Επόμενη γραμμή. Είσαι ένας μίζερος και μισός. Καταραμένος και προτιμάς να βλέπεις ματωμένα πρωτοσέλιδα, να σε αδικούνε. Ναι. Η Ελένη Ζαφυρίου λείπει από εκεί. Καλημέρα. Ελεηνός. Μάλιστα. Ακούμε, ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε, πάρε γραμμές. Πάμε γρήγορα να τους πάρουμε. Λέγε, φίλε, ναι. Σάκη μου, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά, φιλαράκι μου, εσύ τι κάνεις? Καλά, είσαι? Καλά, είμαι, ναι. Φίλε, τι μίτσος είναι αυτό που έχουν για τον Πάοκ, ρε φίλε? Τι μίσος είναι αυτό, ρε φίλε? Δεν είναι μίσος, φίλε, είναι συμφέροντα. Είναι μίσος ή μίτσος? Συμφέροντα είναι. Συμφέροντα, λοιπόν, ναι. Άκου να δεις. Σχετικά με το Παναθηναϊκό, φίλε. Κερδίζει 2-0. Τώρα επειδή λένε για Κίζα και για τέτοια να πούμε. Είσαι 2-0 και έρχεσαι εδώ και τρώσει 4 γκολ. Έχει τον κλοναρίδι, την πιτά την μπάλα έξω. Καθίστε καλά, ρε τώρα. Ρε. Αφήστε μας ήσυχους να πούμε. Έχει πάει σε 180 λεπτά 7 γκολ να πέτσε, αυτό που λέει. Όλα παίξαν ρόλο. Όλα παίξαν ρόλο. Εγώ ξέρω, έφαγε τον τόρτι σου και γεια σου. Πάμε στον τελικό τώρα. Συγχαρητήρια στον επόπτη, ο οποίος είναι ο μοναδικός επόπτης στην Ελλάδα, ο οποίος άφησε επιτέλους το πλεονέκτημα του επιτιθέμενου. Στο πέναλτι. Ναι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Άφησε το πλεονέκτημα του επιτιθέμενου και είδες κανένα παίκτη της ΑΕΚ να διαμαρτύρεται εκτός από αυτόν που κάλυπτε τον παίκτη τον Πέντρο? Δεν το πήραν χαμπάρι. Δεν το πήραν χαμπάρι, φίλε. Δεν το πήραν χαμπάρι. Ξέρεις γιατί δεν το πήραν χαμπάρι? Ξέρεις γιατί δεν το πήραν χαμπάρι? Γιατί έκανε ανάποδη κίνηση ο Ενρίκε στον γκολ. Ανάποδη κίνηση. Μπράβο, μπράβο. Έκανε το βήμα προς τα έξω. Ναι. Και ξαναγύρισε μέσα μετά. Γιατί ήταν πολύ εκρηκτικός, πάρα πολύ εκρηκτικός στο πίσω μπρος. Λοιπόν, και έχουμε δει κύπελα με τον Μπάουκ, έχουμε δει Champions League, έχουμε δει πρωταθλήματα στο βόλεϊ. Δηλαδή, λέω, άλλαξα ομάδα, ρε φίλε, να μην και έχω βρει την υγειά μου να πούμε. Και ένα τελευταίο. Ναι. Λέει, προφές διαβάζετε την ανακοίνωση της Καλαμαριάς, έτσι δεν είναι? Τι, το Απόλλωνα, ναι. Το Απόλλωνα, ναι. Και είχατε πει ότι δεν θα αναφέρεστε σε επεισόδια και τέτοια. Όχι, εγώ αναφέρομαι. Ο κόκκινος δεν αναφέρεται. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, εγώ θέλω, ρε φίλε, να μου πείτε τι γίνεται, γιατί ξεχνιέται το θέμα. Θα βρεθούν, θέλω να με ενημερώσεις εσύ προσωπικά. Τι γίνεται, έχουν γίνει κάποιες προσαγωγές. Αυτό το παιδί που σκοτώθηκε, ο Κύπριος. Ναι. Λοιπόν, έχουν γίνει κάποιες, ξέρω εγώ, συλλήψεις των ηθικών δολοφόνων του. Υπάρχουν κάποιοι ηθικοί αυτούργοι που δολοφονήθηκε ένα παιδί. Ναι. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, ρε παιδιά? Θάβεται. Θάβεται, έτσι. Ναι. Μάλιστα, οκ. Okay. Έγινε αυτό που λέει. Για χαρά. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ασχοληθεί ο μπαμπάς του παιδιού. Συνήθως και στην Αμερική έτσι γίνεται. Πάμε σε αυτοδικία μετά. Και ιδιαίτερα στην Ελλάδα που είναι ένα κράτος με πολύ χαλαρούς μηχανισμούς τιμωρίας, νομίζω ότι αυτό που κάει και το σπίτι, αυτός θα ασχοληθεί. Σε παράπλευρα πράγματα. Δηλαδή θα ασχοληθεί με τη νύχτα, όχι με την νόμιμη οδό. Γιατί με την νόμιμη οδό δεν αύριο άκρη. Καλημέρα, ναι. Γεια. Yeah. Καλώς τον. Τι έγινε? Καλά, φίλε. Καλά. Καλά. Ναι. Εσύ είσαι ο μόνος που τα λες όπως είναι. Άμα πιείς και δυο ποτά ακόμα καλύτερα θα τα λέω. Κοπάνισες φαίνεται. Ναι, εντάξει, αυτό σε ενοχλεί. Με ευχαριστεί. Άρα μπράβο, σε ευχαριστεί. Γιατί άμα αρχίσει κάτι τα λες και χύμα και τσουβαλάτα. Τα φωνή τα κόβεις βέβαια. Εντάξει, αυτά. Να, αυτά τα μαρσαρίσματα, αυτά τα... Από τις 2.000 τροφές πας στις 6 αμέσως. Λέγε, ναι. Δεν θέλω καθόλου να μιλήσουμε με δίπλα σου. Δεν τον αφήνουμε. Δηλαδή τον έχω πολύ στο... Άστο. Γιατί όμως τον έχεις πολύ, γιατί. Γιατί είναι πολύ δίθεν. Δίθεν είναι. Δεν είναι γνήσιος σαν... Ημιτασιών, μάλιστα. Ναι. Αυτός είναι άστα. Ναι. Όπου φυσάει ο άνεμος. Πάει. Ενώ εσύ έχεις τη μαγιά. Εγώ πάω αντίθετα στον άνεμο. Ναι. Είναι εξής. Και είδα, δεν την αδικία την είδα. Α, εξίζεις, γι' αυτό έπινες, ναι. Ναι, ακόμα δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δεν συνήλθες ακόμα, ναι. Αλλά θέλω να δω την Κυριακή με τον Καλογερόπουλο. Ναι, με τον Καλογερόπουλο. Γιατρέ μου, καλέ μου, την Κυριακή θα γίνει ένα μάτς το οποίο σε 10 μέρες θα το ξεχάσουμε. Αυτό το μάτς στο τελικό κυπέλου για 30 χρόνια θα το θυμόμαστε. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά. Καλό μεσημέρι και μην κοιμηθείς μπρούμητα γιατί μπορεί να πάθεις και αναρρόφηση. Πάμε επόμενη γραμμή. Ανάσκελα και με μαξιλάρι. Καλά δεν το λέω, να τον σώσω. Και είναι καμιά το στομάχι αυτά που τα λένε ισοφαγικές παλινδρομήσεις και χαθεί στο δρόμο. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Είπαμε καλημέρα. Άστο να πάει στο διάλογο. Πάμε παρακάτω. Επόμενος, ναι. Το καρτάσι που ήταν με τον μποξέρ την μπλούζα, δε. Ορίστε. Ο αδερφός μου ήταν στα επίσημα, ρε, με τον μποξέρ την μπλούζα, δε. Α, ο αδερφός είναι εκείνο το γαϊδούρι. Ναι. Άκου να σε πω. Ναι. 30 τραυματισμούς είχε, με είπε το καρτάσι μου στα επίσημα. Ναι. Τους 7-8 τους τραυμάτισε τον καρτάσι σου. Δεν ξέρω άμα το ξέρεις. Δεν ξέρω, ένα γαϊδούρι εκεί μέχρι απάνω που έγραφε μποξέρι. Ναι ρε, άκουσε την ρε. Δεν τον είδα εγώ πως βαρούσα εκεί με τον νόμο μπροστά. Και άκουσε με να σε πω. Ο Τζόρνταν με αποκάλεσε πρεζόνη στην εκπομπή του. Στην εκπομπή του, στον αέρα. Σε ποια εκπομπή? Σε αυτή που κάνει το βράδυ. Στο ράδιο. Άκου να σε πω. Ναι. Τον πήρα τηλέφωνο. Ναι. 4 του μηνός είναι η καταγραμμένη εκπομπή. Ναι. Και του λέω Τζόρνταν. Εμένα, μην με κάνεις τέτοια. Και γυρνάει και με λέει, και εσύ δεν με ξέρεις καλά. Ναι. Λοιπόν, σου ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό, επειδή με είπε προσώνει στον αέρα. Μη. Θα τα βρείτε. Άκουσα με να σε πω, προσεκτικά. Εγώ θα έρθω στη Μαρμίτα την Κυριακή μόνος μου. Σε αυτή τη Μαρμίτα θα έρθουν πολλοί. Να έχεις υπόψη σου. Αυτή θα είναι η πιο δύσκολη Μαρμίτα της χρονιάς. Θα έρθουν πολλοί. Ο Αεξής από την Καστοριά. Ένας που θέλει να δει τον Αεξή από την Καστοριά. Ο Μαλάτος να μαλώσει με τον Τζόρνταν, με τον Ασλαμά. Θα έρθει και αυτός εδώ που βγήκε προηγουμένως. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί πέρα. Πρέπει να βάλω μια τάξη. Και επειδή εγώ στη ζωή μου τάξη δεν μπορώ να βάλω στους τρελούς. Είναι ένα θέμα. Έχω ένα θέμα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Πάρε και αυτή τη γραμμή που βαράει. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι, η σειρά μου είναι. Άκουλε. Α, να χαρώ εγώ. Καταρχήν να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον προηγούμενο δοσόλο για το πλεονέκτημα το επιτιθέμενο. Ναι. Μόνο που το ίδιο ίσχυε για τον Χριστοδουλόπουλο όταν έβγαινε στην επίθεση. Δεν ίσχυε μόνο για τον Ενρίκε. Ναι. Τέλος πάντων. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Για άλλο λόγο σήμερα. Ναι. έχεις πληροφορίες για τον Παναθηναϊκό και δεν μας τις λέει. Για πες μας λίγο, τι ακριβώς γίνεται, γιατί κάτι έχεις μάθει. Όχι, όχι, αυτά είναι από του Καρατζαφέρη τα κοιτάπια. Εγώ δεν μπορώ να έχω πρόσβαση όπως έχει ο Γιάννης ο Καρατζαφέρης ή ο μπαμπάς ο Γιώργος με επιχειρηματίες κτλ. Οι οποίοι εμπλέκονται κτλ. Αλλά θα γίνει μια προσπάθεια επεμπλοκής του Αλαφούζου. Τώρα από εκεί και πέρα για τον Ίαρχο άκουσα. Έγινε θέμα δύο φορές στην εκπομπή του Γιάννη. Δεν το ξέρω το ρεπορτάζ. Εγώ ό,τι μαθαίνω. Ό,τι μαθαίνω. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο καλό ενδεχομένο τουλάχιστον ή είναι δεν μόνο ξέρω, παίχτηκαν αυτά τα ονόματα. Τι να σου πω. Τώρα, άμα μείνει ο Αλαφούζος με το μαύρο κουκουλάκι, μαύρο φίδι θα σε φάει. Όχι μαύρο, μας έχει φάει το μαύρο φίδι. Άστο. Μαύρο φίδι. Δεν μπορεί να είσαι Παναθηναϊκός επί πόσα χρόνια να είναι σε αυτή την κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ βρήκε την υγειά του. Η ΑΕΚ βρήκε έναν εκεί πέρα ο οποίος είναι δεν δίνει. Ο Ολυμπιακός και να φύγει ο Βρουτόταυρος θα περάσει στην Κόσκο μεγάλη εταιρεία. Ο ΠΑΟΚ έχει δυνατό το σαμίδι. Θα μείνει μόνο ο Αλαφούζος απ' έξω. Κάνει παρέα με τον Καρυπίδη. Ναι. Το θέμα είναι, δεν ξέρω τι, ότι ακούστηκε. Μακάρι είναι αυτή η κίνηση με τον Παναθηναϊκό και μακάρι να κολλήσει και η φάση με τον Ηρακλή. Αυτό το σκηνικό που πάει να παιχτεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Κάτι ακούστηκε για ένα Ρώσο. Ρώσο, ποιος να πάρει το Ρώσο, τον Ηρακλή. Ναι, κάτι τέτοιο έχει πάρει το αυτή μου. Δεν ξέρω αν ισχύει. Εγώ άκουσα για τον Πλεξίδα, ο οποίος αρνήθηκε να καταβάλει την αποζημίωση του Παπαθανασάκη. Τον είχαν ψήσει και ο Μπέκας με τον Καγιούλη και κάπου σκάλωσε η δουλειά. Θα δούμε, θα δούμε. Τέλος πάντων, καλά να είμαστε και για να έχουμε να τα δούμε όλα αυτά. Να έχουμε, ένα μήνυμα λίγο, ναι. Και ένα μήνυμα λίγο προς τους παοξίδες, γαυρίζετε επικινδύνους. Ναι. Αυτά. Ναι, φυσικά. Και εσύ άμα πάρεις έναν Ρώσο και να πάρει τη διαιτησία και εσύ θα γαυρίζεις επικινδύνος. Όλοι γαυρίζουν επικινδύνος όταν έχουν τη δύναμη, την ισχύ και την αλαζονία και δεν είναι φουκαράδες σαν και εσάς τους Παναθηναϊκούς, τους αεξίδες κτλ. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα κύριε Ραπτόπουλε να κάνω μια ερώτηση και θα ήθελα την άποψή σας σε παρακαλώ αν μπορείτε να την πείτε. Αν ξέρω το αντικείμενο. Λοιπόν... Πόσο ανέδεια μπορεί να είναι ναι. Μια οικογένεια η οποία στελεχώνεται εκπαλαιόθεν από επαγγελματίες πολιτικούς ναι. Οι οποίοι ζουν από τις πλάτες του ελληνικού λαού, για να μην πω τη λέξη εις βάρος του ελληνικού λαού, να βγαίνουν και να στρέφονται εναντίον ανθρώπων οι οποίοι παράγουν πλούτο, επιχειρηματιών δηλαδή. Θα απαντήσω. Όταν τα επιχειρηματικά συμφέροντα, όταν τα επιχειρηματικά συμφέροντα των ανθρώπων που παράγουν τον πλούτο δεν έχουν να κάνουν με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι δίκαιο αυτό. Επιχειρηματίες τον παράγουν τον πλούτο. Όχι βέβαια. Εντάξει. Οι μεν παράγουν πλούτο, οι άλλοι διαχειρίζονται έτοιμο πλούτο. Και το διαχειρίζονται όπως θέλουν να το διαχειριστούν τον έτοιμο πλούτο. Νομίζω... Οπότε δηλαδή αυτοί που παράγουν πλούτο, ναι. Κατ' ουσίαν, αυτοί που παράγουν πλούτο, είναι και αυτοί οι οποίοι προσφέρουν στην κοινωνία, προσφέρουν στη ζωή, να το πούμε έτσι απλά. Οι άλλοι με ποιο επιχείρημα βγαίνουν και στρέφονται εναντίον των ανθρώπων αυτών. Άμα γίνει το λιμάνι του Σαββίδη. Άκου. Άμα γίνει το λιμάνι του Σαββίδη, ναι. Μου έχει πει και ένας φίλος εδώ που μιλήσαμε, όπως υπάρχει να είναι, δεν θα υπάρχει λόγο ύπαρξης το λιμάνι του Πειραιά. Όλες οι μεταφορικές θα γλιτώνουν τα οδικά και σιδηροδρομικά έξοδα μεταφορών. Που πληρώνουν σε κάθε μεταφορά από τον Πειραιά προς την Ευρώπη. Συμφωνούμε. Καταλαβαίνεις γιατί δεν τον θέλουν. Βεβαίως. Είναι θέμα συμφερόντων. Συμφωνώ μαζί σου, φίλε. Το λιμάνι εδώ πέρα δεν γίνει παράκαμψη. Έτσι. Χάνονται χρήματα, χάνονται προμήθειες, χάνονται. Τι μπορεί να μεταφέρει το κάθε πλοίο. Είναι χοντρό παιχνίδι, δεν είναι παίξε-γέλασε. Δεν είναι οι καφέδες του Λουμίδη και του Γιακουμίδη και του. Έτσι δεν είναι. Χάνει η πόλη μας δηλαδή, χάνει η Βόρεια Ελλάδα. Εδώ ανοίγει ένας ένα καφενείο σε μια γειτονιά και 200 μέτρα πιο πάνω ανοίγει ένας ένα άλλο καφενείο. Παίρνει τηλέφωνο στον ΣΔΟΕ ο ένας, παίρνει τηλέφωνο στο υγειονομικό άλλος και ρουφιανεύει ένας τον άλλον. Που είναι συμφέροντα μικρά. Εδώ παίζονται εκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια ευρώ. Τζίρι, τζόγι κτλ. Συμφωνώ. Άρα και το θέμα είναι η μαρμίτα. Ούτε... Και μετά από αυτή την απάντηση που δώσατε, που είναι η πλέον λογική και σωστή απάντηση που δώσατε, υπάρχουν ακόμα αθημοτσολιάδες. Υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα επιχειρηματίας που επενδύει στη Βόρεια Ελλάδα, ναι. Παίζει χοντρό παιχνίδι, κάτι το οποίο έρχεται να αντιστρέψει την κουλτούρα των τελευταίων 200 ετών, ότι η Βόρεια Ελλάδα δεν χρηματοδοτείται με τα κονδύλια τα οποία περιμέναν από Αθήνα και έρχονται κονδύλια από το εξωτερικό. Άσπρα, μαύρα, κίτρινα, ούτε με ενδιαφέρει. Άρα πάει να επέλθει μια οικονομική ισορροπία. Μπράβο. Και αυτό το πράγμα οι Αθηναίοι δεν το θέλουν. Οι οποίοι Αθηναίοι έχουν τον πλούτο, έχουν τους βουλευτές, έχουν τα παράπλευρα, έχουν τις εφημερίδες, έχουν τα ραδιόφωνα, έχουν τις τηλεοράσεις, τα μεγάλα συμφέροντα. Εμένα μου αρέσει αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, και εγώ η ερώτηση που κάνω είναι: υπάρχουν ακόμα στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν ακόμα Αθηνοτσολιάδες μετά από αυτό που γίνεται? Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Έλα Κωστή, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Λοιπόν, επειδή ψάχνεις τόσο καιρό Παπτίδες και Νεοδημοκράτες, εγώ είμαι Αριανός και ΣΥΡΙΖΑ. Είσαι Αριανός και ΣΥΡΙΖΑ, είσαι ανώμαλος. Έλα, πλάκα σου κάνω. Παπτίδες από Κρήτη είμαι. Και ξέρεις τι ήθελα να σου πω, πώς τη βλέπω εγώ την όλη την κατάσταση. Είναι σαν να έχει κάποιος ένα ωραίο αυτοκίνητο, το δανείζει στα φιλαράκια, το από εδώ και από εκεί που δεν ξέρουν και να οδηγούν, του το παίρνουν καμιά δεκαριά κλήσεις, του τραβάνε και ένα τρακάρισμα γερό και ψάχνει μετά να βρει να το πουλήσει. Και αφού το πουλήσει, ο ίδιος που το πούλησε, όταν έρχονται μετά οι κλήσεις και πρέπει να τις πληρώσει ο καινούριος ο ιδιοκτήτης και κάποιοι λένε εντάξει ρε παιδιά να τις σβήσουμε, διαμαρτύρεται ο ίδιος. Κάπως έτσι τη βλέπω εγώ την κατάσταση. Και θέλω και τη γνώμη σου για αυτά τα πρόστιμα τα οποία είχαν βάλει στη ΣΕΚΑΠ, αν θα έπρεπε να σβηστούν ή όχι. Δηλαδή άσχετο τώρα με το αν είναι ο Σαββίδης ή οποιοδήποτε Σαββίδης, αν είναι ο Μαρινάκης, αν θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να σβηστούν ή αν θα πρέπει να τα πληρώσει ο Σαββίδης. Γιατί αυτά που μας λένε τα κανάλια, δηλαδή κάπου με έχουν μπερδέψει. Τα λέμε φίλε, πολύ ωραία τα λες. Εδώ υπάρχει και η πληροφορία ότι η Νόβα δεν κατέβαλε στη Σούπερ Λίγκα τη δόση του Φεβρουαρίου, που με διακανονισμό θα πληρώνει έως 30 Απριλίου. Είναι θέμα αυτό. Πάμε στον Πόρ τελευταίο. Καλημέρα. Στρατόπουλε. Έλα φίλε. Ο Χριστιανοπασόκος που είναι? Βγήκε έξω και έχει μια φωτογράφηση να κάνει και αυτός και τέτοια. Πήγε να φάει τη ρόπιτε. Ο Πασοκορουφιάνος. Ναι, ναι. Έχει δουλειά, γιατί και εγώ δεν έφυγα, φύγε εχθές. Εντάξει, τώρα να πληρώνει ένα στον άλλο. Είσαι φίρμα, ρε Ραμ, είσαι φίρμα να πούμε, λογικό. Φίρμες είμαστε. Δεν μου λες, ρε Ραμ. Λέγε. Εγώ εξής είμαι. Ναι. Θεωρείς τον Μελισανίδη τόσο ποδοσφαιρικά βλάκα, ώστε να κάθεται και να υπομένει όλα αυτά το Σαββίδι? Είναι ποτέ δυνατόν να το θεωρούμε τόσο ποδοσφαιρικά, μιλάω έτσι, βλάκα? Είναι δυνατόν? Πιθανόν δεν έχει την ευχέρεια να ξοδέψει. Το ρευστό του δεν έχει να κάνει με το Σαββίδι. Φαίνεται ότι ο Σαββίδης έχει πολύ περισσότερο ρευστό. Έχει μεγαλύτερη. Πώς το λένε, μπορεί να κινήσει. Περιμένει πρώτα. Τι να περιμένει? Να φτιάξει το γήπεδο και μετά να του πάρει παραμάζωμα. Γι' αυτό το γήπεδο, ρε φίλε, θα γεράσουμε. Θα πάμε στο γεροκομείο, αν ζήσουμε. Και το γήπεδο ακόμα δεν γίνεται. Τι περιμένει δηλαδή? Αυτό το γήπεδο ξεκινάει. Είναι θέμα χρόνου καπάρα μέσα στον άλλο τον Ιούνιο ξεκινάει. Ποιον άλλον Ιούνιο? Τον Ιούνιο ξεκινάει το κήπεδο, τον άλλο μήνα. Ναι. Έτσι λες εσύ. Δεν μπορεί να μην έχει ρευστό ο Μελισανίδης. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Ούτε να είναι τόσο βλάκας ποδοσφαιρικά να κάθεται να είναι. Καλά, βλάκας ποδοσφαιρικά δεν είναι. Αφού χωρίς να ξοδέψει ψηλή πήρε κύπελο πέρσι και ανέβασε την ΑΕΚ 2 κατηγορίες χωρίς να χρεωθεί ο άνθρωπος. Εγώ πιστεύω ότι τα έχουν βρει αυτοί οι δύο μεταξύ τους και μας δουλεύουν ψηλό μαζί. Γεια σου φίλε. Πάμε στον τελευταίο. Έτσι λες εσύ. Έλα φίλε. Ναι. Γεια σου φίλε μου καλέ. Καλώς τον. Εγώ ήθελα να πω το εξής, Κωστάκη. Ότι ο επενδυτής μας πρέπει να συνεχίσει να βαδίζει το σωστό το δρόμο. Πολύ καλά έκανε. Έγινε με τη ΣΕΚΑΠ. Κοσμάκης τρώει ψωμί. Και τα υπόλοιπα να τα αφήσουνε, διότι έχουμε ανάγκη από επενδύσεις. Ακόμα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν ήταν τα μεταλλεία, αν θυμάσαι, στο Χρυσό, φώναζε προστατέψε τους επενδυτές κτλ. Έτσι πρέπει να γίνεται, να μην πληρώνει κάποιος τα σπασμένα αλωνών. Για όλες τις εταιρείες, όχι ειδικά για αυτήν εδώ, εκεί. Και κατά τα άλλα, την μπαοκάρα μας να την έχει μπροστά, όπως την έφερε τόσο ψηλά, εκεί να την έχει μπροστά, διότι έχει έναν λαό που έχει υποστεί πολλά ο λαός αυτός, πάρα πολλά, και όχι να μας τη λένε διάφοροι τώρα εκεί πέρα. Εμείς είμαστε πρωτοπόροι στην κάθαρση, φίλε, στην κάθαρση, θέλουμε καθαρό ποδόσφαιρο. Ο όλοι αυτοί οι διαιτητές, όλα αυτά τα καλά παιδιά, νομίζω ότι ήταν διαιτητές του συστήματος. Καλογερόπουλος, Κομίνης, Αρετόπουλος και όλοι αυτοί. Να μην κατηγορούν το λαό του ΠΑΟΚ που θέλει εξυγίανση και τον επενδυτή εκεί πέρα. Είμαστε στην αρχή της κάθαρσης ακόμα. Θέλει πολύ πράγμα για να... Αυτό είναι το σύνθημα, κάθαρση. Να υπάρξει καθαρό ποδόσφαιρο. Να υπάρξει ποδόσφαιρο, μπάλα. Και όποιος θέλει ας το πάρει εκεί πέρα. Να υπάρξει ποδόσφαιρο, όχι να γίνονται αυτά τα πράγματα που βλέπουμε, να μην τρώει ο Ολυμπιακός 6 μείον, να προβλέπονται άλλα να γίνονται και να έρχεσαι εσύ τώρα που αναλαμβάνεις και τις ευθύνες σου. Λες, έγιναν επεισόδια και με τον ΠΑΟΚ και να τρώμε άλλες ποδίες εμείς και άλλες αυτές. Δεν είναι πράγματα αυτά. Εξυγιαντής δηλαδή ακούγεσαι εσύ. Εγώ νομίζω ότι είναι σε δρόμο που βοηθάει την εξυγίανση. Βοηθάει την εξυγίανση, αλλά τη θέλει ο λαός του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει ρουσφέτια. Έχουμε υποστεί πολλά. Δεν θέλει ρουσφέτια ο λαός του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό θα ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι. Δεν είναι, μπορεί κάποια στιγμή να είναι κάποιος άλλος. Αν θυμάσαι εδώ σε αυτή την πόλη... Ο λαός του ΠΑΟΚ δεν θέλει ρουσφέτια, γι' αυτό ψηφίζει η ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσε φίλε, ο λαός του ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν ψηφίζει η ΣΥΡΙΖΑ βασικά. Άσε ρε φίλε, το ρουσφέτη ρε φίλε, ωραίο πράγμα είναι. Και η εύνοια είναι ωραίο πράγμα. Και τα λεφτά είναι ωραίο πράγμα. Τα άλλα που λες εσύ είναι ουτοπικά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τα λεφτά, η εύνοια, να σου φάω το διαιτητή εγώ, να σου βάλω goal offside εγώ, να παίξω ο διαιτητής για μένα. Αυτά είναι ωραία πράγματα ρε φίλε. Δηλαδή θα του τα δώσεις κάποιου και θα πει όχι. Νομίζω ότι η διακατέχηση από ανομαλία ή με κοροϊδεύεις. Νικητές. ΠΑΟΚ Γαριφάλου Μαρία, για το ΠΑΟΚ Άκη είναι αυτό και Τάσος του Τουντζόγλου. Πω, τι Κωνσταντινούπολη μυρίζει αυτό το όνομα. Του Τουντζόγλου, ο Γουλού. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα Μπίκου με τίτλους ειδήσεων και μετά έχει το Κανελάκης, η Δήμου και ο Γιαλαμάς να κάνουν την τριπλέτα της ενημέρωσης. Θα τα πούμε το βράδυ. Μαγεύομαι και ταξιδεύω. Γυρεύω για όλους μας το ίδιο μορφό. Στεγαστό, φτιάχνω φωτιά. Για ποιον θέλει κόσμο ατέριαστο. Για τα μάτια ενός παιδιού που ψάχνει γη. Κλαίνει ζωουράνου. 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 Ψάχνει γη, 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 κλαίνει